υπάρχει λόγος να μπορεί να υπάρχει τίποτα να. Εσύ είσαι γιατί έχεις την έκθεση. Λόγω της όχι, σήμερα είναι η βραδιά είναι για σένα. Καλησπέρα σας. Σήμερα είναι για μένα μια σημαντική βραδιά για δύο λόγους. Φυσικά, όπως έχετε καταλάβει, γι' αυτό είστε εδώ, ήρθαμε να τιμήσουμε ειδικά την ηλεκτρική δουλειά του Κωστή Τριανταφύλου και να μιλήσουμε για αυτήν. Είναι όμως μεγάλη μας τιμή, γιατί ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες τεχνοκριτικούς, ο Μανώλης ο Μαυρομάτης, ήρθε εδώ για να συζητήσουμε και αυτό νομίζω κάνει αυτή τη βραδιά πολύ σημαντική. Θα ξεκινήσω εισαγωγικά. Εγώ θα πρότεινα, αν συμφωνείτε όλοι και κυρίως ο κ. Μαυρομάτης, να σε κύματα να γίνεται η συζήτηση, για να αισθανθείτε κι εσείς καλύτερα να συμμετέχετε όσο μπορείτε. Θέλω να σας ξεκινήσω με μία εξομολόγηση. Τα τελευταία χρόνια το έχει φέρει η ζωή. Οι περισσότερες εκθέσεις που επιμελούμε να έχουν σαν κεντρικό κορμό, ξέρεις Ευγενία, τον Κωστή Τριανταφύλου. Πριν 5 χρόνια είχαμε κάνει μία έκθεση με θέμα το Αθηναϊκό Underground και μάλιστα σας εξομολογούμε και τώρα, δεν έχει γίνει ήδη αρκετά σαφές εκθεσιακά και εκδοτικά, ότι είχε δομηθεί πάνω στο έργο του Κωστή. Σήμερα, 5 χρόνια μετά, αυτή η έκθεση είχε πολλές καθυστερήσεις. Έπρεπε να είχε γίνει κανονικά πριν 2 χρόνια, αλλά πολύ σοβαρά προβλήματα ανέβαλα την υλοποίησή της. Σήμερα, τέλος πάντων, έχουμε αυτή την έκθεση με θέμα την ηλεκτρική και ηλεκτρονική τέχνη στην Ελλάδα και πάλι τη δομήσαμε σε μεγάλο βαθμό πάνω στο έργο του Κωστή. Άρα φαντάζομαι ότι μένει σε όσους έχουν απορίες το μυστήριο Κωστής. Τι είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση. Προσπαθώ να συνδέσω την πορεία του Κωστή με τις δύο εκθέσεις που αναφέραμε. Να πούμε ότι ο Κωστής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καλλιτεχνικά εγώ διακρίνω τρεις μεγάλες φάσεις στη δικαστική του καθαρά δουλειά. Αν όμως συνυπολογίσετε ότι δεν περιορίζεται στα εικαστικά μέσα αλλά απλώνεται η δουλειά του και μάλιστα προηγείται η ποιητική και λογοτεχνική του δουλειά, τότε έχουμε πολύ περισσότερα στρώματα. Ο Κωστής ξεκινάει ως εκδότης και ποιητής. Η συμμετοχή του στον Λωτό, κατά τη γνώμη μου, είναι κεντρική για την εξέλιξη μιας underground εκδοτικής και ποιητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Αρχίζει να δουλεύει με βάση το σχέδιο και εντός εκτός της δουλειάς αυτής αναπτύσσεται ένας χαρακτήρας που ονομάζει ο Τρελός και που θα είναι, αν θέλετε, η ραχοκοκαλιά της δουλειάς του της δεκαετίας του 70 που αγγίζουν διάφορα θέματα και σας κάνω απλώς τα εισαγωγικά γιατί είχα και εγώ την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσω και να τα παρουσιάσουμε σε άλλες ευκαιρίες. Ο Κωστής τότε λοιπόν είναι ένας εικαστικός, εξεγερμένος, άγριος, εκτός των τυχών των συμβάσεων του ελληνικού mainstream των εικαστικών και κάποια στιγμή θα φύγει και θα πάει στο Παρίσι. Εκεί, σε εκείνο το σημείο, σε εκείνη τη μετάλλαξη του Κωστή από τον underground εικαστικό σε αυτό που θα δούμε μετά να έρχεται, έρχεται μία δουλειά που είναι, όπως λέμε στην αγγλική γλώσσα, ένα one-off. Είναι μία δουλειά του Κωστή, η οποία, παρότι μπορεί ένας προσεκτικός θεατής να δει και την προϊστορία της στην προηγούμενη δουλειά του, αλλά και τα υπολείμματα της στη μετέπειτα δουλειά του, το Media Assemblage είναι μια ξεχωριστή δουλειά του Κωστή. Είναι μια δουλειά που βασίζεται πάνω στην έννοια του φωτογραφικού κολλάζ και που σχολιάζει σε μεγάλο βαθμό την τότε αναπτυσσόμενη, φανταστείτε πόσο αθώα ήταν ακόμη η εποχή εκείνη σε σχέση με το σήμερα, ως προς το καταναλωτικό ίστρο. Είναι μια κριτική της κοινωνίας του θεάματος μέσα από ένα μέσο ασυνήθιστο για την ελληνική σύγχρονη ιστορία της τέχνης, το κολλάζ. Αυτό σας το κάνω απλώς σαν μια παρένθεση, γιατί έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή όλοι μας, κύριε Μαυρομάτη,
πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτή τη δουλειά του Κωστή. Ίσως δεν είναι σήμερα όσο γνωστή θα έπρεπε. Νομίζω ότι είναι μια μοναδική σε σχέση με το πλαίσιο της εποχής του δουλειά και μια εξαιρετικά πολιτική δουλειά και που θα έπρεπε σε μια άλλη ευκαιρία ίσως να τη συζητήσουμε ή και πολύ περισσότερο να την παρουσιάσουμε και να την εκδώσουμε. Έτσι λοιπόν έρχομαι στον ηλεκτρικό Κωστή των αρχών της δεκαετίας του 80. Είναι 1983, Κωστή, ο πρώτος κεραυνός. 86 πρώτο που κατασκευάζεται, αλλά παρουσιάζεται το 89. Από εκεί και από τότε μέχρι σήμερα, ο Κωστής λίγο πολύ έχει μείνει πιστός σε αυτή την ιστορία του κεραυνού. Λίγο πολύ η δουλειά του από τότε μέχρι σήμερα, με διάφορες μεταβατικές φάσεις, παρεθέσεις και παράλληλες εκδηλώσεις, είναι πιστή πάνω στην έννοια του κεραυνού. Τώρα, τι είναι αυτός ο κεραυνός? Όσοι δεν γνωρίζετε πολύ βαθιά τη δουλειά του Κωστή και είχατε την ευκαιρία να ανέβετε πάνω και να δείτε την έκθεση, προσέξτε αυτούς τους δύο κεραυνούς που δείχνουμε εκεί πέρα. Δυστυχώς δεν είναι η παλαιότερη που κάνει, αλλά είναι ακριβώς το πνεύμα αυτό που ακολουθεί εδώ και περίπου 30 χρόνια. Η κεραυνή του Κωστή είναι αφενός, εξού και ξεκίνησα να σας μιλάω για το πώς ήταν το κέντρο της έμπνευσης αυτής της έκθεσης, αυτή η δουλειά, είναι για μένα μία από τις... Για μένα κάνει μια πολύ ωραία γέφυρα και συζήτηση με το έργο του Ζογολόπουλου, το έργο γενικώς του Ζογολόπουλου και με τον οποίο Ζογολόπουλο είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί πολλές φορές ο Κωστής και ήταν και φίλοι προσωπικοί. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα δύο, αυτοί οι δύο καλλιτέχνες κάνουν ένα πολύ ωραίο διάλογο και σηματοδοτούν πολύ αυτό το διαστημικό πνεύμα. Παρότι το έργο του Κωστή έρχεται στη λήξη αυτού του διαστημικού οράματος διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, είναι για μένα και μένει και μέχρι σήμερα, ακόμα και στις πρόσφατες εκκλησιακές του δραστηριότητες με κεραυνό, είναι το αίσθημα αυτής της ουτοπίας, αυτού του κόσμου των δυνατοτήτων που μάλλον ναυάγησαν ή προσωρινά μπήκαν, ας το θέσω λίγο πιο αισιόδοξα, προσωρινά μπήκαν σε μία... νομίζω ότι αυτό που θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε σήμερα είναι να προσπαθήσουμε με τη βοήθεια καταρχήν του Μανώλη του Μαυρομάτη αλλά και με τη βοήθεια του ίδιου του καλλιτέχνη να αναλύσουμε λίγο το φαινόμενο του ηλεκτρισμού και του κεραυνού στο έργο του Κωστή, να δούμε τι μπορεί να μας ενδιαφέρει πάνω σε αυτό, να δούμε τι θέματα σηματοδοτεί. Οπότε, αν συμφωνείτε κύριε Μαυρομάτη, να σας δώσω το λόγο και στη συνέχεια... Εκείνο το οποίο νομίζω ότι υπάρχει στο θέμα του κεραυνού από πλευράς ιδεών είναι ότι παρουσιάζει ένα φαινόμενο το οποίο έχει συνέχεια ενώ διακόπτεται. Δηλαδή, η βασική έννοια του κεραυνού για μας το προσλαμβάνουμε ορισμένες παραστάσεις και ορισμένες σχέσεις είναι ότι αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει έχει ήδη τελειώσει πριν να αρχίσει. Αρχίζει, διακόπτεται και συνεχίζεται. Είναι ένα μέλλον αναγγελόμενο το οποίο από πριν έχει τελειώσει. Γιατί δεν προφταίνουμε καν να το συλλάβουμε, έχει γίνει πριν ακόμα να το συλλάβουμε σαν οπλικά. Νομίζω πως αυτό είναι ένα βασικό, αν θέλετε, θεωρητικό. Μια βασική θεωρητική προέκταση της ιδέας του κεραυνού στο έργο του. Και νομίζω ότι το έργο του βασίζεται πάνω σε αυτή την ιδέα. Τώρα από εκεί μετά θα ήθελα να πω ότι στην ιστορία της τέχνης η ιδέα της διακοπής, η οποία όμως συνεχίζεται, είναι πολύ παλιά θεωρητικά. Και εδώ ο Κωστής της έδωσε μια διάσταση ειδική, ειδική που την εκτίμησε κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, όταν θα πάρω, αν θα εξετάσουμε από την αρχή του αιώνα, οι καλλιτέχνες τι ενδιαφέροντα, θέλω να δείξω τη σημασία του κενού. Το κενό είναι κάτι το οποίο έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην ιστορία της τέχνης, χωρίς να το συλλαμβάνουμε ακριβώς, γιατί ο δυτικός πολιτισμός έχει μάθει, έχει συνηθίσει να βλέπει παντού το διαμάτι, το καιρό να το θεωρεί σαν μια άρνηση. Ενώ στην πραγματικότητα, όπως και στα ρεαλιτάκι βλέπουμε το ίδιο σημαντικό, το κενό είναι η συνέχεια του διαμάτου. Δηλαδή το γεμάτο και το κενό είναι ακριβώς οι δύο όψεις του ίδιου πράγματος. Λοιπόν, αυτό το οποίο επιτέλεσε πολύ μεγάλο γεγονός από την εποχή του Μάλεσης μέχρι τους νέους ρεαλιστές στο Παρίσι και μέχρι σήμερα, η ιδέα του άδειου, αυτό το οποίο μεσολαβεί δηλαδή ανάμεσα σε δύο θετικές καταστάσεις, αυτό ακριβώς είναι εκείνο που τη συνδέει. Δηλαδή εκείνο που συνδέει δύο θετικά
είναι ακριβώς εκείνο το οποίο είναι το αρνητικό μεταξύ τους. Λοιπόν, εδώ ο Κοχής το υλοποίησε με τον ηλεκτρισμό, το θετικό και το αρνητικό. Γι' αυτό το πέρασμα, η συνεχής αυτή ροή είναι ακριβώς η σημασία του έργου. Και νομίζω πως αυτή είναι μια βασική ιδέα την οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Κωστήκα στο τοποθετικές βαθμίσεις. Εγώ θα ήθελα να θυμίσω την τελευταία έκθεση η οποία έγινε στην Depot Art Gallery με τον τίτλο, ο κατάλογος, «Έκρηξη». Εδώ είχαμε έργα ηλεκτρικά και έμπαινε και το ζήτημα της έκρηξης. Το λέω αυτό γιατί ακριβώς αυτό που είπε ο Θανάσης πριν για το πότε εμφανίζεται, εμφανίστηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο το αφιέρωμα για τα 200 χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης και τότε είχα ζητήσει από τον Κορνίλιο τον Καστοριάδη ένα κείμενο για να κάνουμε ένα κοινό έργο. Και μοίραζα μάλιστα το τρακτ που είχε γράψει, που ήταν ένα τρακτ ενάντια στην ύπαρξη του μεταμοντέρνου και στην ανάδυση του μεταμοντέρνου στο γαλλικό χώρο και καταρχήν στην αρχιτεκτονική. Το λέω γιατί πήρε μια τέτοια συμπεριφορά ο Κεραυνός που να καταδείξει την προσπάθεια και έτσι ήταν και η θέλησή μου να μπει αυτή η μικρή λάμψη μέσα στα εικαστικά, μήπως και ξαναβρούμε μια άλλη πορεία μέσα στο μοντέρνο. Υπήρχε δηλαδή ένας στόχος θεωρητικός από πίσω, πέρα από την υλοποίηση του έργου, που δεν ήξερα ότι θα μας δείξει 30 χρόνια, γιατί αργότερα βέβαια άρχισα να αγαπάω τον Κεραυνό και πλέον ασχολούμαι με το ίδιο το φαινόμενο και όχι μόνο με το έργο τέχνης που φέρει ένα Κεραυνό. Αναρωτιέμαι, Κωστή, και με βάση την τελευταία σου τοποθέτηση, μήπως θέτεις ένα θέμα αφενός αμφισβήτησης του συνολικού status quo των δικαστικών της δεκαετίας του 80 και μετά, όταν κάνεις αυτή τη δουλειά, αλλά και αν περιέχει κάτι που μίλησες για τη σχέση με την αφορμή της επαιτίου της Γαλλικής Επανάστασης, μήπως θέλεις να θίξεις και ένα θέμα επαναστατικό. Ένα θέμα μιας ανάγκης της κοινωνίας μας να υποστεί μια ανάφλεξη, δεν ξέρω αν θέλετε να συζητήσουμε μια τέτοια πιθανότητα. Απευθύνομαι και στον κύριο Μαυρομάτη βεβαίως. Εγώ δεν θέλω να πω, συμφωνώ σε αυτό το που είπε με το επαναστατικό, αλλά θα ήθελα να προσθέσω ότι υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο, που είναι η επανάληψη. Δηλαδή η ιδέα της επανάληψης η οποία αναγγέλλεται. Ξέρουμε από ποιο θα επαναληφθεί, θα συνεχιστεί. Κάθε φορά θα τοποθετήσει. Μόνο προβλέπεται, τι δεν προβλέπεται, η διαδρομή της επανάληψης. Δηλαδή τι πρόκειται να συμβεί. Το γεγονός είναι απρόβλεπτο. Είναι όμως προβλεπόμενο σαν γεγονός. Και αυτή είναι μια αντίφαση που υπάρχει μέσα, η οποία αντίθεση αυτή εδώ μας οδηγεί σε αυτό που ονόμασες εσύ την επαναστατική πλευρά. Δηλαδή την αντίθεση ως μια κατεστημένη και ως μια κατεστημένη αντίληψη της συνέχειας. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η έννοια ακριβώς επαναστατική. Όταν μιλάω για την έκρηξη και τελειώνει και ένα κείμενο δικό μου λέγοντας ότι όλα ξεκίνησαν με μια έκρηξη. Το Big Bang, το οποίο φτιάχνει τον κόσμο μας, είναι μια έκρηξη. Όταν βγαίνουμε από την κοιλιά της μάνας μας, είναι μια έκρηξη εξωφρενική, ένα αναποδογύρισμα της σχέσης μας με το περιβάλλον, το υδάτινο και βγαίνουμε σε ένα αέρινο περιβάλλον. Με αυτή την έννοια της έκρηξης, ότι όλα λειτουργούν και προχωράνε ή όχι με εκρήξεις. Ότι ο Κεραυνός θυμίζει αυτό. Μην ξεχνάμε ότι το οπτικό φαινόμενο, και εδώ έρχομαι στον ίδιο τον Κεραυνό και στην αγάπη μου για αυτό το φαινόμενο, ο Κεραυνός δεν είναι μια ενιαία γραμμή. Ο Κεραυνός προσπαθεί να προχωρήσει στον αέρα, που είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού, λειτουργώντας, πηδώντας από υγρασία σε υγρασία. Και είναι χιλιάδες εκατομμύρια μικρά σημεία από τα οποία πηδάει βεβαίως το μάτι σε αυτά τα νανοσεγόν που τον βλέπουμε, δεν περίπτωση να δούμε. Σε μένα μπορείτε να το δείτε, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο φυσικό φαινόμενο, αλλά στον κανονικό Κεραυνό δεν μπορείς να το δεις, βλέπεις μια γραμμή. Όπως το κινηματογράφο, το 24 καρέ, που είναι 24 καρέ, δεν τα βλέπεις διαρρεμένα δια 24, το βλέπει συνέχεια. Λοιπόν, ο Κεραυνός τι είναι, μικρές εκρηξούλες που σχηματίζουν τη μεγάλη έκρηξη. Και ψάχνει να βρει διόπους και δημιουργεί αυτά τα ριζώματα που βλέπουμε. Όχι, δεν ενδιαφέρει το κομμάτι αυτό.
Απλώς ότι μέσα στην ιστορία της τέχνης, όταν έβγαλα αυτά τους καθρέφτες, ξεκίνησα από τελείως διαφορετικό έργο. Αλλά όταν βγήκαν οι καθρέφτες, γιατί υπήρχαν, και μάλιστα με το Θανάση, είχαμε χρησιμοποιήσει τον ένα καθρέφτη σε μια πολύ ωραία έκθεση που είχε κάνει στο Βυζαντινό Μουσείο και τον είχα βγάλει περίπου έξω τον καθρέφτη. Αντικαθρέφτησε όλη την έκθεση. Περίπου. Γιατί είχε πολλά δωμάτια μέσα. Άρα, κοιτάει ο καθρέφτης, αντικαθρεφτίζει ο καθρέφτης όλη την έκθεση, την εικαστική, και το μόνο που προσφέρει είναι μια μικρή λάμψη. Όπως λέμε, μια λάμψη διαφοράς, μια λάμψη ανατροπής. Ανατροπής βέβαια μέσα στην ιστορία της τέχνης αυτή τη μεταμοντέρνη. Είτε πέτυχε είτε δεν πέτυχε, πάντως το μεταμοντέρνη τελείωσε και εγώ συνεχίζω. Τώρα μπορεί να κόλλησα στον κεραυνό και αυτό είναι αλήθεια. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Κωστή το εξής. Ποια είναι η σχέση που έχει, η αντίθεση ή η σχέση, ο σχετισμός των κεραυνών με τη μεταμοντέρνη αντίληψη της σύγχρονης τέχνης. Με τις αρχές μεταμοντέρνης αντίληψης, δηλαδή της επαναφοράς του παρελθόντος με διαφορετικούς τρόπους. Η ανάγνωση αυτή ακριβώς συνδέθηκε με το τέλος των μεγάλων αφηγήσεων, όπως λέγεται, και όπως είναι πραγματικότητα αυτό, όμως η περίοδος αυτή του μοντέρνου νομίζω ότι δεν συνεχίστηκε, σταμάτησε όπως πάρα πολλά πράγματα σταμάτησαν παγκόσμια, αλλάξανε, δεν άλλαξε πρόσωπο ο καπιταλισμός, έφυγε από τη μέση ο τότε σοσιαλισμός, κομμουνισμός, όπως και αν ονομάστηκε, και έτσι διαμορφώθηκαν άλλες στρατηγικές από τον καπιταλισμό, δηλαδή το μεγάλωμα της αγοράς, η κυριαρχία της αγοράς, όχι μια διεθνιστική λογική, αλλά μια αγορά. Λοιπόν, ο Μπονίτο Ολίβα, ένα φαινόμενο εμπορευματικό στην Ιταλία, κάνει την τρασαβανγκάρδια, πετυχαίνει να πουλήσει σε μεγάλες γκαλερίες τους καλλιτέχνες του, μετά δεν του κάθεται, αλλάζει και κάνει την, αλλιώς την ονείχη ονομάζει, και στο τέλος και ονομάζει και μία τρασαβανγκάρδια φρέντα, τρεις παραλλαγές. Ο Νικολά Μπουριό πάλι πέρασε τα 90, πέρασε τα 0, σταμάτησε να ασχολείται πια και στο τέλος η τελευταία του έκθεση είχε τον παράδοξο τίτλο Altern Modern, όπου ξαναρχόμαστε στο μοντέρνο με το Altern, όπου Alternative Modern ήμασταν εμείς τότε, τη δεκαετία του τέλος 70, αρχές του 80. Δηλαδή οι άνθρωποι που κάνανε έρευνα στη δουλειά τους, πολύ απλά. Όπως επίσης και όλη η τεχνολογική, όλοι οι net artists και τα λοιπά, ήταν μέσα από το Altern Modern. Άρα η περίοδος αυτή, όταν εμείς την πρωτοείδαμε, μας έκανε πολύ κακό αντίκτυπο μέσα στα εικαστικά, όχι μόνο γιατί προσπαθούσαν να μην δώσουν προώθηση σε καινούργιες ιδέες και σε ένα καινούργιο ψάξιμο, αλλά γιατί επαναπαυόντουσαν πάνω σε επαναλήψεις, τις οποίες προσπαθούσαν με ένα καταπληκτικό management, με ένα marketing καταπληκτικό, να πουλήσουν. Δηλαδή, τότε βγήκε μάλιστα και αυτή η φοβερή άποψη για τους μεγάλους επιμελητές μουσείων, για τους μεγάλους επιμελητές εμπόρους των γκαλέρι. Εδώ έχουμε δύο ανθρώπους, τον Μανώλη τον Μαυρομάτη και τον Θανάση τον Μουτσόπουλο, οι οποίοι είναι πολύ μακριά από τον εμπορευματικό κόσμο. Και εμένα με τιμά αυτό. Ο Μανώλης ο Μαυρομάτης θα μπορούσε να έχει κάνει όσο ήθελε εμπορευματική δουλειά και στη Γαλλία και εδώ, το ίδιο και ο Θανάσης. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι να, δύο άνθρωποι του λόγου και των εικαστικών που ψάχνουν. Λοιπόν, αυτό ήταν αυτό που εμένα με ενδιέφερε και στη Γαλλία και εδώ, και νομίζω ότι ο κεραυνός έδωσε μία παρουσία τέτοια που μου επέτρεψε να μιλήσω και να εναντιωθώ προς το φαινόμενο αυτό το εμπορευματικό, και δεν σημαίνει ότι έκανε καμία ανατροπή προς Θεού. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο φαίνεται ότι έληξε γιατί χωρέστηκε. Ή ότι τα έργα τα οποία παρήχθησαν δεν ήταν μεγάλα έργα και εξαντλήθηκαν. Εδώ μπορεί να έχει και αντίθετη άποψη, και να τα μην πούμε το μοντέρνο.
ότι πολύ λίγα έργα μείνανε. Μπορεί να υπήρξαν και υπάρχουν σαφώς κάποια καλά έργα, δεν είναι θέμα. Όσο υπάρχουν καλοί καλλιτέχνες, θα υπάρχουν και καλά έργα. Έστω και αν είναι σε μια περιοχή που εγώ μπορεί να διαφωνώ. Αλλά από εκεί και πέρα το πόσο θα μείνουν και θα επηρεάσουν, δεν το ξέρω. Γιατί ξέρεις, η ιστορία έρχεται και ξανάρχεται και ξαναψάχνεται και εκεί πέρα βλέπεις το βάρος της, την ουσία της. Τώρα θα μου πεις, Jeff Koons και όλη η ιστορία είναι pop. Μα ναι, αλλά εκεί πάει στο pop. Δεν τους βάζουμε στο μεταμοντέρνο. Τους βάζουμε μέσα ένα marketing τρομακτικό, αλλά σε ένα pop. Εντάξει, ο... Μην ερεθίσεις. Να σε ερεθίσω θέλω. Ο Goldberg τι ήτανε. Δεν μπορείς να πεις ότι ήταν μεταμοντέρνος, όχι, ήταν make art pop. Όχι, ναι, δεν ξέρω αν θα στεναχωρήσω το φίλο μου τον Κωστή ή οποιοδήποτε άλλο. Το μεταμοντέρνο κίνημα, αν αυτές οι δύο λέξεις κολλάνε μαζί, όντως τελείωσε ως ένα προϊόν, ως μια αναφορά, ως ένα γεγονός, ως μια μεδιατική καταγραφή, όμως σε τι άλλο ζούμε σήμερα παρά σε μια μεταμοντέρνα κατάσταση. Το γεγονός και μόνο ότι άνθρωποι σαν τον Κωστή που και ζήσανε τις τελευταίες εκδοχές μιας μοντέρνας κατάστασης όταν ακόμα αυτή επικρατούσε ιστορικά, αλλά που ακόμα και σήμερα σηκώνουν τη σημαία του μοντέρνου με κάθε τρόπο και η τελευταία του τοποθέτηση μας το θυμίζει, συνυπάρχουν δίπλα-δίπλα με ανθρώπους που είναι απόλυτα μεταμοντέρνοι στη λογική τους, που πιστεύουν σε αξίες της ιστορίας, του ιστορικισμού, πιστεύουν σε παλιές αξίες, παραστατική ζωγραφική για παράδειγμα και πολλά άλλα πράγματα, και όλα αυτά συνυπάρχουν σήμερα τόσο αρμονικά μεταξύ τους, που στην ουσία δεν μπαίνουμε καν στον κόπο όπως εκείνες τις ιστορικές διαμάχες του τέλους της δεκαετίας του 80, ο κ. Μαυρομάτης τις είχε παρακολουθήσει, που η εικαστική σκηνή της χώρας ήταν χωρισμένη στους λεγόμενους ενιακούς και στους λεγόμενους παραστατικούς, ή όπως αλλιώς ονομάζονταν, και είχαν τους εκπροσώπους τους. Σήμερα νομίζω ότι έχει επικρατήσει τόσο πολύ μία παξ postmoderna, στην οποία πια δεν μπαίνουμε καν σε αυτόν τον κόπο. Και όπως ξέρετε, και οι περισσότερες εκθέσεις δείχνουν δίπλα-δίπλα εντελώς διαφορετικά πράγματα, εντελώς διαφορετικών ιδεολογιών και κυρίως εντελώς διαφορετικών μορφών. Άρα, Κωστή, όσο και αν αναγνωρίζω την δική σου καλλιτεχνική ειλικρίνεια, παραμένεις σε αυτή τη λογική, το έργο σου την περιέχει σε όλες τις φάσεις, νομίζω. Έχω την εντύπωση ότι η μεταμοντέρνα κατάσταση έχει επικρατήσει απολύτως. Και αν συνέχιζες να μου μιλάς και να μιλάς στον κόσμο και μου εξηγούσες πώς έρχεται όπου να είναι η ανάφλεξη του νέου μοντέρνου, θα σε άκουγα με μεγάλη προσοχή και με προσμονή. Αλλά δεν είμαι σε όλους. Πολλές φορές προσπαθώ να σου εξηγήσω ότι αυτή η παξ μεταμοντέρνα, όπως την ονομάζεις, στους καλλιτέχνες δεν υπάρχει. Υπήρχε και μέσα στο μοντέρνο. Δηλαδή, όταν έβλεπε τον Γιώργο τον Ζωγολόπουλο, η Λαμπράκη Πλάκα ποτέ να μην τον αγοράζει γιατί είναι αμπστρέ. Δεν έπρεπε ότι ο Γιώργο Ζωγολόπουλο δεν έκανε παραστατικό έργο όταν ξεκίνησε. Ο Τάκης ξεκίνησε με κεφάλια. Εγώ με κεφάλια. Ο ίδιος ο εαυτός μου με τον τρένο. Έτσι, μάλιστα έδωσε και χαρακτήρα στο κεφάλι. Επέμεινα μια δεκαετία με τον τρελό, εξώφυλλα κτλ. Και μετά έκανα διπτά με κεφάλια. Δηλαδή, μέσα μου τότε εγώ έχω μια παξ με τα μοντέρνα. Αλλά την είχα ως μοντέρνος. Δηλαδή, στη σχολή καλοτεχνών ξεκινάγαν όλοι με το. Βάζανε ένα πράγμα, το μνημόνιζαν, το κρατοτήρι, το γούρο κτλ. Αυτό δεν είναι ακριβώς που λες ότι έχει γίνει μια τέτοια πάξ. Πώς λέγεται. Μια ερήνευση. Όχι, γιατί δεν υπήρχε. Υπήρχε πόλεμος με την έννοια ότι ψάχνανε να βρουν όχι μόνο αυτό που λέγανε οι Αμερικάνοι, το οποίο εδώ είναι ένα πρόβλημα, να βρούμε το καινούριο για το καινούριο. Όχι, όχι. Να υπάρξει έρευνα. Και έρευνα στην Ελλάδα είναι δύσκολη, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει παγκόσμια πάρα πολύ μέσα στον χώρο της net art, της ψηφιακής τέχνης,
της φίλης μας Κατζηγιαννάκη που είναι στην ηλεκτρόνικα σήμερα, BioArt κτλ. Στο οποίο δεν είμαι μέσα. Αλλά βλέπω ότι εκεί πέρα γίνεται έρευνα. Άρα αυτοί όλοι οι ερευνητές καλλιτέχνες, ακόμα και ο Στελάρ που συνεχίζει, δεν μιλάω για την Ολάν, γιατί μένει αλλού, είναι προσωπικό θέμα δικό της αυτό που κάνει, αλλά ο Στελάρ συνεχίζει και συνεχίζει και με το MIT κτλ. Βλέπεις ότι αυτοί είναι πρωτοπόροι καλλιτέχνες που συνεχίζουν μέσα στο μοντέλο. Λοιπόν, εγώ έχω μια άποψη λίγο διαφορετική από όλα. Η άποψή μου είναι η εξής. Έχω πάρω με την ιστορία της τέχνης, τη θεωρία της σύγχρονης τέχνης. Εκείνο που είναι το ζουμί, αυτό που βγαίνει, το βασικό στοιχείο, είναι που προκύπτει, είναι ότι οι καλλιτέχνες εργάστηκαν από τις τέλη του περασμένου αιώνα και τις αρχές αυτού του περασμένου. Απλά μάλιστα τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου. Εργάστηκαν με πάνω στις μέρες ιδέες. Οι ιδέες αυτές αφορούσαν το συγκλονικό αντικείμενο. Δηλαδή, το ερώτημα ήταν όχι πώς θα κάνουμε και, αλλά τι εννοούμε με την τέχνη για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό που εννοούμε ως τέχνη. Οπότε τέτοια κοντολογικά, βασικά πράγματα, τα οποία πιστεύω προσωπικά, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις του περίοδου με τα μοντέλα του λεγόμενου, αυτά εξαφανίστηκαν. Δηλαδή, τα δέντρα εμπόδισε να δούμε το δάσος. Το δάσος όμως υπάρχει από πολύ παλιά. Δηλαδή δεν θέλω να προσθέσω ότι ο πρώτος ο οποίος έθεσε το θέμα στην ουσία ήταν ο Διντερό. Μιλάμε για 18ο αιώνα. Ο Διντερό έλεγε ακριβώς το ωραίο είναι αυτό που προηγείται από τις σχέσεις. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει που παραπαραπαριστούμε, τι δείχνουμε, αλλά οι σχέσεις μεταξύ των πραγμάτων, εφόσον είναι αναγκαίες, είναι ωραίες. Επομένως, κάθε το οποίο είναι αναγκαίο είναι ωραίο. Αυτό είναι το ίδιο. Ο Λιντερό έλεγε αυτό που έλεγε τον Παουάου το 1920. Το ίδιο πράγμα. Το αναγκαίο είναι ωραίο. Δηλαδή το αισθητικό είναι το αναγκαίο. Αυτό που προκύπτει από μια αναγκαιότητα δεν γίνεται απλώ έτσι για οποιοδήποτε λόγο. Το τέλο, αν θέλετε, του Λιντερό είναι με τον εκλεκτικό ότι μόνο το κίνημα του 19ου αιώνα τη αρχιτεκτονική, το οποίο τι έκανε, έκανε και επιλέγει διάφορα από ιστορικά τη στοιχεία τη αρχιτεκτονική. Τα συναγωγή και φτιάχνει το ίδιο ακριβώς που είναι ακριβώς το αντίστοιχο του κάποιου αιώνα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Παίρνω τα διάφορα στοιχεία, ενώνουμε τα κυκλώτα, ενώνουμε τη αισθητικά του, όχι τα παραγγελία. Θα προσθέσω επίσης ότι υπήρξε μια φράση που έχει σημασία για την ιστορία της τέχνης. Είναι μια φράση του Μποντιλέρ. Ο Μποντιλέρ ήταν ένας πολύ σημαντικός κριτικός τέχνης. Είναι άγνωστος, δεν προσθέτει τη δύση του. Αλλά η κριτική του, τα κείμενα που έγραφε για τις εκθέσεις ήταν για τα πολιτικά. Έλεγε λοιπόν είχε μια φράση που είναι πολύ ωραία. Δημιουργώ και του ζουν τη ζάρα. Το ωραίο είναι πάντοτε παράξενο. Λοιπόν, αυτό περίγει μέσα δύο λογικές. Η μία ήταν η λογική ότι το παράξενο, δηλαδή είναι κάτι ειδικό που μας πηγαίνει σε μια επαγωγική λογική. Και το άλλο έλεγε είναι όμως πάντοτε παράξενο. Δηλαδή το έκανε γενικό. Ήταν το περνούσε λοιπόν σε μια παραγωγική λογική. Μέσα σε μια φράση περιλάμβανε δύο λογικά συστήματα. Και αυτά τα δύο λογικά συστήματα τα βρίσκομαι από τον Σεζάν, από τον Μονέ, από τον Μανέ, από τους πρώτους, αν θέλετε, εμπρεσιονιστές μέχρι σήμερα. Το πρόβλημα ποιο ήταν, ότι εγκαταλείφθηκε η λογική. Δηλαδή, αν πάρουμε ιστορικά τα πράγματα, μετά τον Σεζάν αρχίζει η αναμόρφωση της τηλεοπτικής, πλήρως. Αντικαθίσατε η ιδέα ότι ο καλλιτέχνης αποδίδει αυτό που βλέπει μέσα από την έννοια, μέσα από τις σχέσεις που υπάρχουν σε αυτό που βλέπει. Και αυτό είναι εγκλησμό. Ποιο είναι τα κινήματα που ακολούθησαν. Τώρα, τι συνέβη όμως, αυτό φτάνει μέχρι αυτές τους ενεργολογικούς καλλιτέχνες. Ήταν το τελευταίο όριο του μοντερνισμού. Ο μοντερνισμός τελειώνει τους ενεργολογικούς. Οι οποίοι έθεσαν το θέμα, τι είναι τέχνη. Δηλαδή, περάσαν απλώς στην πλήρη λογική αντιμετώπιση του θέματος. Και η λογική αντικατέστησε την αισθητική. Και μάλιστα θα πω και μια αστεία φράση του καθηγητή μου του Ρεβό Νταλόν. Το πρώτο μάθημα που μας έκανε στο Παρίσι Συνδική το 1960-61, δεν θυμάμαι, που μας είπε «L'esthétique n'a rien à faire avec l'art». Η συνδική δεν έχει καμιά σχέση με την τέχνη. Αυτό ήταν η βασική αρχή και όλο αν θέλετε το μοντέρνο κίνημα. Τι συνέβη μετά, νομίζω αυτό που συνέβη το περάσαμε όλα μέσα στο εμπόδιο. Θα ακούσει το λόγο ότι από την ώρα κατά την οποία
το αντικείμενο το καλλιτεχνικό έγινε επενδυτικό αντικείμενο, από εκείνη τη στιγμή αρχίζει μια άλλη ιστορία της τέχνης, που οδηγεί στη διάλυση αυτών των ιδιών. Και σήμερα πιστεύω ότι το όνομα με τα μοντέρνα είναι ότι το οτιδήποτε σημαίνει οτιδήποτε. Δηλαδή, εκείνος, αυτό το λίγο καθηγητή, ήταν μια πολύ ωραία φράση του καθηγητού στην αρχαιολογία του Βουλίνου από το Παρίσι, ο οποίος έλεγε ότι αποφασίζει τι είναι τέχνη ο πελάτης. Ο πελάτης αποφασίζει τι αξίζει και τι δεν αξίζει. Αυτό το αγοράζει. Και θα πω και εδώ μια άλλη εξαίρεση πάλι που έχει σχέση με αυτή την ιστορία. Είναι η ιστορία του Μπαουάου. Το Μπαουάου ξεκίνησε από την ιδέα της αναγκαιότητας. Είναι ό,τι είναι λειτουργικό, ό,τι είναι αναγκαίο. Είναι λειτουργικό, είναι αναγκαίο, συνεπώς είναι και αισθητικό και είναι και ωραίο. Όταν λοιπόν ο Μολυνάκη πηγαίνει στην Αμερική, εδώ θέλω να το πω από πόλεμο, και πηγαίνει και δημιουργεί το New Bauhaus στο Σικάγο. Λοιπόν, εκεί προτείνει μια άλλη πλέον θεωρία, η οποία εντάσσεται μέσα στην αμερικανική ιδεολογία της και κατανάλωσης. Ότι ο πελάτης διαλέγει πώς θα ήθελε να είναι το αυτοκίνητο. Δηλαδή το αυτοκίνητο βέβαια μια σειρά, αλλά τη σειρά δεν τα πόμολα έτσι, τα θέλει τα λάμπες έτσι, θέλει να είναι οι πόρτες έτσι. Δηλαδή βάζει την προσωπική του λοιπόν. Εκεί αποφασίζει ο πελάτης. Λοιπόν, εκεί αρχίζει πλέον και τον Μπαουάου, αν θέλετε καταλάβει η ιδέα του Μπαουάου, δεν αποφασίζει για αναγκαιότητα του πράγματος, η οποία είναι μόνιμη, αλλά αποφασίζει ο πελάτης που αλλάζει γνώμη μετά αύριο και συνεπώς αυτό εναλλάσσεται, αν θέλετε, συνεχίζει την ενισχύει την κατανάλωση των προϊόντων, δηλαδή το να δουλεύει η μηχανία. Και στη συνέχεια βέβαια γίνεται πλέον μια ιδιότητα, ένα προνόμιο εκείνο ο οποίος αγοράζει. Σήμερα είναι αυτός που αγοράζει, που κανονίζει ποιος, ποια θα είναι η αξία του έργου. Και πώς έχουμε σε μεγάλες συλλογές που δημιουργούνται από τις τράπεζες, που δημιουργούνται από τους οίκους δημοπρασιών, οι οποίες έχουν και τις δικές του γαλερί, και διοχετεύουν και μετά περνάει αυτός όλο το σύστημα των επιμελητών, το οποίο μίλησε εσύ, το οποίο δουλεύει ακριβώς μέσα από το πνεύμα. Γιατί να μπορέσει να είσαι επιμελητής, θα πρέπει κάπου να συμφωνήσεις με αυτούς οι οποίοι διαθέτουν αυτά τα προϊόντα και να τα διαδώσεις. Και στην εποχή μου είναι στο σύστημα κάνει και καριέρα. Περίπου αυτό το πράγμα, αυτό είναι για μένα το σημερινό. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι μέσα στη μεταμοντέρναση, η λεγόμενη εποχή, πλέον τα πράγματα σημαίνουν αυτό που τους εννοούμε ότι σημαίνουν. Δηλαδή, μπορούν να λέμε οτιδήποτε. Και για αυτόν τον λόγο μπορεί να βλέπεις ένα κουρελάκι, το κάνεις ένα άνθρωπο. Ένα κουρελάκι που το είδα σε μια έκθεση μια μεγάλη συλλογή στο Πάτωμα. Και το κουρελάκι αυτό έχει με ολόκληρη θεωρία το τι είναι ο συγγραφέας. Και από το ίδιο κουρελάκι, αν το κάνει ένα φοιτητή του σχολείου καλών τεχνών, το κάνει σε μια καλή τη Θεσσαλονίκη, μια μικρή καλή τη Θεσσαλονίκη, δεν έχει καμία αξία. Λοιπόν, επομένως, ποιες είναι οι αξίες. Σημαίνει αυτό ότι εμείς πιστεύουμε, τουλάχιστον εγώ πιστεύω προσωπικά, ότι υπάρχουν αιώνιες αξίες. Όχι, δεν υπάρχουν αιώνιες αξίες. Υπάρχουν όμως αξίες που προκύπτουν από μια ανάγκη. Και αυτό που προκύπτει από την ανάγκη είναι και η αξία. Αλλά όλα προκύπτουν από ανάγκη. Όχι. Εκτός αν ονομάσουμε ανάγκη το οτιδήποτε. Οπότε λέω καλύτερα, έτσι εκφράζω, έτσι νομίζω και με αυτόν τον τρόπο λένε οτιδήποτε. Νομίζω πως αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα της κοινωνίας. Δεν έχουμε πλέον καμία, δεν έχουμε σταθερές αξίες. Δηλαδή αυτό που ονομάζουμε τα μοντέρνα είναι μια περίοδο μη σταθερών αξιών. Τη καθορίζει εκείνο ο πελάτης, όπως λέει ο Μπρινό, ο πελάτης αποφασίζει τι είναι και τι δεν είναι τέχνη. Σας άρεσε, σας είπα πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να θυμίσω στο Θανάση ιδιαίτερα ότι αυτή η περίοδος δεν διαφέρει πολύ από τις άλλες περιόδους. Αυτό που διαφέρει είναι ότι δεν μιλάμε για το γεγονός ο πελάτης τι σκέφτεται και πώς δρά και πώς βλέπει ένα εργοτέχνης. Πίσω από κάθε πελάτη υπάρχει μια υπερπουργία. Αυτή την ιδεολογία παλιά εμείς την κατουπίσαμε. Όχι, να το φτιάξω. Παλιά είχαμε αυτή την ιδιοτροπία να θεωρούμε ότι όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο, όταν βλέπουμε, καταρχήν τον βλέπουμε σαν πελάτη. Ενώ όντως έχεις δίκιο ότι είναι μία περίοδος με πελάτες, με εμπόριο. Αυτοί κυριαρχούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ψάξιμο που υπάρχει σταμάτησε να υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει, θες να το πουλήσεις. Έτσι. Όμως, ξανά που πες αυτό που είπα για την ιδεολογία, κάθε άνθρωπος, κάτσε
Πώς το φτιάξα καλύτερα τώρα, ναι. Κάθε άνθρωπος, θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος είναι φορέας μιας ιδεολογίας. Θα μου πεις, ναι, ωραία, είμαστε καταναλωτικά όμορφα, είμαστε hipsters, είμαστε vintage searchers, ξέρω, είμαστε ό,τι θες. Μάλιστα, όλοι αυτοί οι όροι είναι καλοί. Γιατί όμως την περίοδο τη δική μου, αν πούμε, το 70 ή το αρχές του 80, κοιτάζαμε τον άλλον και βλέπαμε τι έχει μέσα στο μάτι του. Είναι ένα αρπακτικό σαν άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που θέλει να ψάξει, είναι ένας άνθρωπος που θέλει να αγαπήσει, είναι άνθρωπος. Όλες αυτές οι ερωτήσεις, τελείως χοντρικά και αστεία, δεν είπα κάτι σημαντικό. Ψάχναμε όμως να βρούμε τον ίδιο τον άνθρωπο και τι θα του προσφέρουμε. Εάν αυτή τη στιγμή δεν ψάχνουμε και λέμε ότι ισοπεδώθηκε, σε διαβεβαιώ, Θανάση μου, ότι μπορεί να έχει ισοπεδωθεί ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη, τον οποίο γυρίζεις και βλέπεις, από η Ιαπωνία μέχρι άλλες μεγάλες καπιταλιστικές χώρες, αλλά πιστεύω ότι δεν πρόκειται να παραμείνει σιωπηλή πλειοψηφία η οποία δεν ενεργεί. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα δούμε κάποιες άλλες ιστορικές κινήσεις, εκρηκτικές, επαναπροσδιοριστικές. Δεν μπορεί να μείνει έτσι το πράγμα. Γιατί το λέω? Γιατί η ανάγκη του ανθρώπου είναι να ζήσει, να αγαπήσει, να αναπαράγει, να αναπαραχθεί σαν είδος, να βρει μια ομορφιά στη ζωή, να βρει πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν νομίζω ότι ο εργαζόμενος σήμερα σε όλα τα μέρη της καπιταλιστικής γης, δηλαδή Βόρειο Αμερική και Ευρώπη, είναι ένας ευτυχισμένος εργαζόμενος. Άρα η ανάγκη του να δουλέψει και τα λεφτά που παίρνει δεν τον ικανοποιούν. Αντίθετα, καταναλώνει τον χρόνο του και μετά έχει κάποια σπορ, κάποιες μικρές κάποιες χαρές και αυτό είναι όλο. Άρα, εάν θεωρούσαμε, και τότε μόνο θα έχεις δίκιο, ότι το μεταμοντέρνο έκανε έτσι που ο κόσμος η ανάγκη του να έχει ικανοποιηθεί, τότε θα έλεγα, σου από που λένε οι Γάλλοι, βγάζω το καπέλο μου, τελείωσα, δεν ψάχνω για κάτι άλλο. Αλλά εδώ πέρα εγώ βλέπω το αντίθετο. Ο χρόνος εργασίας του κάθε εργαζόμενου είναι τόσο αποπνικτικός, με τόσες λίγες απολαβές, όπου κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα βρεθεί σε μια δυσκολία. Εγώ δεν σου μιλάω ούτε για ανατροπή, ούτε για τίποτα τέτοιο. Εξάλλου αυτό αφορά τον ίδιο τον κόσμο. Ένας δεν το ξέρει. Πάντως δεν είναι μια κατάσταση όπου αυτή η υπερκατανάλωση, δηλαδή που έγινε μετά το, εγώ θα έλεγα ότι το τελευταίο κίνημα του μεταμοντέρνου ήταν του Τσέλα το Art Pover. Και η γενεολογική βέβαια, αλλά και η Art Pover. Μετά από εκεί δεν υπάρχει κάτι. Τι γίνεται? Μετά από εκεί αρχίζει μια υπερκατανάλωση και Βόρειος Αμερική και Ευρώπη και η Ιαπωνία. Ωραία. Και τι είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι? Εγώ πρέπει να απαντήσω στο Κωστή, σκέφτομαι, προβληματίστηκα πάρα πολύ με το τελευταίο κομμάτι της τοποθέτησης του Μανώλη του Μαυρομάτη. Σκέφτομαι ότι εγώ που δεν έζησα τη δεκαετία του 60 τόσο έντονο όσο τη ζήσατε εσείς οι δύο, τίνω κι εγώ να αναπτύσσω μία νοσταλγία για αυτές τις ηρωικές στιγμές. Σκέφτομαι όμως το εξής, σκέφτομαι μερικά ποσοτικά δεδομένα. Από εκείνη την εποχή που ζήσατε πιο καλά, έχει συμβεί μια γιγάντωση αυτού του φαινομένου που ονομάζουμε καλλιτεχνικό φαινόμενο. Ακόμα και σε αυτή τη μικρή και ασήμαντη Ελλάδα, έχουν ανοίξει από εκείνη την εποχή που ήταν μία η σχολή καλών τεχνών και έπαιρνε πολύ λιγότερους σπουδαστές. Σήμερα έχουμε ίσως τέσσερις. Επίσης, ξέρετε ότι πάρα πολλοί νέοι καλλιτέχνες σε αυτή τη χώρα βρίσκουν τρόπους να σπουδάσουν καλλιτεχνικά πράγματα και σε πολλές άλλες σχολές εντός ή εκτός της χώρας πηγαίνουν έξω, κάνουν μεταπτυχιακά κλπ. Μιλάτε δηλαδή πλέον, χωρίς να είμαι έτοιμος να σας δώσω συγκεκριμένα στοιχεία, για μερικές δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων σήμερα που. Μερικές δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που σήμερα που σε αυτή τη μικρή και ασήμαντη χώρα που λέγεται Ελλάδα λένε ότι είναι καλλιτέχνες και επιδιώκουν με κάποιο τρόπο να εκθέσουν ή να εκφραστούν, να δείξουν τη δουλειά τους κλπ. Και ταυτόχρονα γύρω από αυτούς τους καλλιτέχνες αναπτύσσονται αντίστοιχα νούμερα συναφών περιοχών όπως είναι η θεωρία.
ο κ. Μαυρομάτης έχει ζήσει εκείνη την εποχή και μπορεί πολύ εύκολα να κάνει τη σύγκριση με τη σημερινή. Πόσοι ήταν οι άνθρωποι που ενδιαφερόντουσαν να ονομαστούν τεχνοκριτικοί εκείνη την εποχή και πόσοι είναι οι άνθρωποι που αυτοονομάζονται επιμελητές, ένας όρος καινούριος. Έτσι, μην ξεχνάτε, στο δεκαετία του 60 ήταν μάλλον ασυνήθιστος όρος και σήμερα σχεδόν σε κάθε γωνία βλέπουμε και έναν επιμελητή, έναν θεωρητικό και πολλούς περισσότερους καλλιτέχνες. Άρα, μακριά από μένα να βάλω πρόσημο θετικό ή αρνητικό σε μια τέτοια αλλαγή, αλλά είναι μια μαζικοποίηση ενός φαινομένου που έπρεπε να έχουμε αντιμέτωποι. Ακούω πολύ συχνά ανθρώπους, είτε παλιότερους είτε νεότερους, που μιλάνε για αυτή την γοητευτική δεκαετία του 60 στην Ελλάδα. Πόσο μάλλον όλοι ξέρουμε πόσο πιο γοητευτική ακόμα ήταν σε άλλες χώρες. Η παρέα του Χατζηδάκη, του Θοδωράκη, του Μόραλη. Πόσο ωραίες περιοχές, καλλιτεχνικές παρέες, καλλιτεχνικά καφενεία και ωραίες ιδέες. Ήταν όμως μία μικρή κοινωνία. Ένας μικρός αριθμός ανθρώπων. Σήμερα συνοστίζονται σε αυτή τη μικρή και σήμερα τη χώρα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που επιθυμούν ένα κομμάτι μιας μεγάλης ή μικρής πίτας. Αυτό το φαινόμενο τώρα έρχομαι στις σκέψεις που προκάλεσε η τελευταία τοποθέτηση του Μανώλη του Μαυρομάτη. Μιλούσε για αξίες, μιλούσε για αναγκαιότητες. Και αναρωτιέμαι, σε αυτό λοιπόν το ποσοτικό χάος, όπου όλοι αυτοί οι άνθρωποι, άμα τους δοθεί ευκαιρία, θα δείξουν κάτι σε μια μεγάλη γαλερία, αν μπορέσουν, σε ένα μικρό εναλλακτικό χώρο, αν δεν έχουν αλληλεκτική, αν προτιμούν αυτή την ιδέα, και βεβαίως στις νέες περιοχές του διαδικτύου, των κοινωνικών μέσων, πολλών άλλων περιοχών που μέχρι τώρα δεν φανταζόμασταν, που αρχίζουν να παίζουν ένα τεράστιο ρόλο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι επιθυμούν να εκφραστούν καλλιτεχνικά και ενδεχομένως φιλοδοξούν, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι διαφορετικό, ένα κομμάτι της πίτας, της αγοράς, της οικονομίας, αλλά ίσως πιο σημαντικό και μεταφυσικό, της ιστορίας της τέχνης. Θέλουν και αυτοί να πάρουν μια θέση μικρή ή μεγαλύτερη στην ιστορία της τέχνης. Εγώ σας ομολογώ και χαίρομαι που είμαι σε αυτή την παρέα και με εσάς μαζί που μπορούμε να συζητήσουμε και με τη δική σας. Αισθάνομαι ένα φόβο για αυτό το φαινόμενο. Πώς θα το διαχειριστούμε? Αν ο κ. Μαυρομάτης έζησε μια περιοχή, μια εποχή, με συγχωρείτε, στην Αθήνα του 60 ή των εποχών του 70, που αν τον ρωτούσαν, κ. Μαυρομάτη, μιλήστε μας για τις σημαντικές καλλιτεχνικές περιπτώσεις σε αυτή τη χώρα, δεν θα είχε δυσκολία, φαντάζομαι, τότε να μας αναφέρει κάποια ονόματα σχετικώς περιορισμένα. Σήμερα έχουμε ένα χάος, έναν αριθμό που δεν είναι διαχειρίσιμος. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ελλείψη αξιών, ποιες είναι οι αξίες, ποιος είναι ο τρόπος αξιολόγησης ένα έργο τέχνης? Είναι η τεχνική λεξιοτεχνία? Ασφαλώς όχι, θα βιαστείτε μάλλον να το πείτε, εκτός αν έχετε αντίληση. Είναι η έννοια της πρωτοπορίας και της καινοτομίας? Μάλλον όχι, ο ίδιος ο Κωστής ομολόγησε ότι έχει υπάρξει μία κόπωση. Είναι μία σειρά από δεδομένα πολιτικά, κοινωνικά, τεχνολογικά που καλύτερα να διαχειριστεί ο κάθε καλλιτέχνης που θέλει να έχει μία παρέμβαση στα πράγματα. Όμως τα κριτήρια αξιολόγησης αυτού του έργου γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αν μπορεί να επανέλθει το μοντέρνο με τους τρόπους που θα θέλαμε, αν μπορούμε να ξανάρθουμε σε αυστηρολογικές εποχές της Art Povera ή κάποιων ανθρώπων της σκέψης που τότε προκαλούσαν συζητήσεις. Λοιπόν, καταρχήν, η ιδιαίτερη εποχή που ζήσαμε ήταν εκείνη κυρίως που ζήσαμε στο Παρίσι. Στο Παρίσι, δεκαετία του 60. Εγώ θα πω δύο λέξεις από μετά από πάρα πολλές συζητήσεις και καλλιτέχνη. Θυμάμαι μια φράση του Λεπάρκα, του Ζούλου Λεπάρκα, που είχε μιλούσαμε πάνω στην τέχνη και έλεγε το εξής, το οποίο σήμερα δεν θα το πει ένας καλλιτέχνης σύγχρονος, γιατί είναι πολύ βασικό. Και μπαίνει μέσα στην αντίληψη του μοντέρνου. Έλεγε ο Λεπάρκα ότι εγώ τα έργα μου δεν τα κάνω διότι πιστεύω, διότι μέσα από αυτά θέλω όλοι οι άνθρωποι να αποκτήσουν αισθητικές αξίες ή να γίνουν καλλιτέχνες, να τα πάρουν ως παράδειγμα. Εγώ θέλω τα έργα μου που κάνω, εάν γίνεται, να στη ζωή των άλλων ανθρώπων να τους αλλάξει τη δική τους ζωή. Δηλαδή, εάν μπορέσει να βελτιώσει τη σχέση με τη γυναίκα του, με το παιδί του, με τη φίλη του ή οποιαδήποτε άλλη, με την εργασία του, με το εργοδότη του, μέσα από τα έργα τα δικά μου, αυτό είναι ο ρόλος μου της τέχνης.
Γιατί είχαν μια κοινωνική συνείδηση. Και η κοινωνική συνείδηση υπήρχε για όσο ακόμα και όλου του καλλιτέχνε που ήμουν εκείνη την εποχή. Και όλο το πνεύμα που είχε με τον Κεσσαλή, με τον Κανιάρη, με του καλλιτέχνε του παρελθόν εκείνη την εποχή. Έτσι πολύ καλά. Λοιπόν, ήταν αυτό. Υπήρχε κάτι το κοινωνικό. Γιατί δεν ήταν απλώ ότι η τέχνη είναι ένα ιδανικό, το οποίο πρέπει να το επιτύχουμε για να μπορέσουμε να πούμε σε μια καλλιεργία ή οτιδήποτε. Αλλά ήταν μια αναζήτηση να εκφράσουμε την επικοινωνία με τον άλλον. Υπήρχε μια αναζήτηση επικοινωνίας. Τώρα, αυτή διεκόπηκε κατά τη γνώμη μου μέσα από το εμπορευματοποίηση, την τρομερή η οποία ήρθε μετά από την κρίση του πετρελαίου του 70, σιγά σιγά εξαράγει από την αρχή μια καινούργια να συγκρότηση. Στέλνει και ένα καινούργιες αξίες. Λοιπόν, από εκεί, αυτό ήταν το εμπορική πλευρά. Από την άλλη όμως πλευρά, θα ήθελα να προσθέσω πως σήμερα αυτό που ζούμε δεν είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Ζούμε από μια αντίληψη που υπάρχει για τους καλλιτέχνες. Δεν θα ήθελα να αναφέρω ονόματα. Θα πω απλώς ότι όταν προ 2 ετών στο διαδίκτυο μέσα στο ίντερνετ διαβάζω μια συνέντευξη κάποιου σημαντικού Έλληνα, ο οποίος λέει ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα. Δεν μπορεί να έχει περιλαμβάνει και πάρα πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες. Λοιπόν, η Ελλάδα καλύτερα θα ήταν αντί να ψάχνει να πει μέσα στις τεχνολογίες τη σύγχρονη, να κοιτάξει να δει μέσα στην παράδοσή τη τι μπορεί να βγάλει το σημαντικό για τον εαυτό της μέσα στον κόσμο. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο έχει γίνει μια διαφοροποίηση, η οποία διαφοροποίηση αυτή είναι εκ των άλλων, η οποία είναι καπιταλιστική, η οποία είναι ακριβώς μια ιδεολογία καπιταλιστική ακραία, κατά την οποία υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι σήμερα είναι οι κυρίαρχοι μέσα στη διανομή της τέχνης και υπάρχουν και οι επιμέρους. Οι επιμέρους αυτό αναδύθηκε πάρα πολύ όταν έγινε πριν από 3-4-5 χρόνια, δεν θυμάμαι, σχολικών τριών της Αθήνας, έγινε διεθνές συνέδριο της ΕΙΚΑ, στο οποίο είχα μιλήσει και εγώ. Και μιλήσαμε από τις διάφορες χώρες. Και έγινε το εξής φαινόμενο. Το φαινόμενο ήταν ότι η προσπάθεια της ενοποίησης, αν θέλετε, των σχολών καλλιτεχνών, των σχολών καλών τεχνών μέσα από τη συνθήκη στην Πολώνια, της ενοποίησης ως προς τα ίδια τα συναφή, τα παρόμοια προγράμματα διδασκαλίας. Αυτό ήταν για μένα, είναι ακριβώς η έκφραση αυτού που ονομάζουμε σήμερα, που ονομάζεται σήμερα αντιμετωπίση. Δηλαδή είναι η αναζήτηση ότι όλοι πρέπει να διδάσκονται τα ίδια πράγματα. Το να διδάσκονται τα ίδια πράγματα σημαίνει ότι θα έπρεπε όλοι να διδάσκουν τα ίδια αποτελέσματα. Και βεβαίως η πρώτη συνθήκη στην Πολώνια ήταν ότι οι σχολές καλλιτεχνών θα πρέπει να δίνουν σε όλους τους καλλιτέχνες, τους νέους, τους αερχόμενους, τους καινούριους καλλιτέχνες των σχολών των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ίδια προσόντα ώστε να έχουν και τις ίδιες ευκαιρίες. Είναι πολύ λογικό αυτό. Να έχουν τα ίδια προσόντα και να μπορούν να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Δηλαδή να διδάσκουν τα ίδια πράγματα και να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ευκαιρίες όλοι. Με μόνη τη διαφορά ότι εκείνο το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανέπτυξε και δεν έδωσε, δεν εμφάνισε, είναι ότι οι ευκαιρίες ευκαιρίες σημαίνει πράγματι ίσες ευκαιρίες. Όταν όμως οι ευκαιρίες δεν είναι ίσες, διότι ο καλλιτέχνης ο οποίος θα προέρχεται από την Ελλάδα θα αντιμετωπίζεται από τους ίδιους τους Έλληνες ως μια μικρή χώρα, περιορισμένη χώρα, και θα αντιμετωπίζεται από τους άλλους ως προερχόμενους από την Ελλάδα, όχι από τη Γερμανία, όχι από την Αγγλία, όχι από τη Γαλλία, η οποία Γαλλία κήρυξε δευτερεύουσα θέση αυτή τη στιγμή μέσα στο διεθνές εμπόριο της τέχνης. Λοιπόν, από την Αμερική και από τις χώρες της Ιρλανδίας του ισχυρού καπιταλισμού, τότε μια περίπτωση οι ευκαιρίες δεν είναι ίσες. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι. Εγώ προσωπικά έχω πει σε σχολή καλλιτεχνών 22 χρόνια. 22 χρόνια έχουν περάσει τα χεράκια, όπως λέω, 1200 άτομα. Και περάσαν τα χεράκια, δίνουν τα βράδια, πήγαινε στα τέλεια και χάζευα τους έμπορους που δουλεύαν και μιλούσα μαζί και περνούσα τον καιρό πάρα πολύ με τα παιδιά. Λοιπόν, τι συνέβη. Λέω από τους 1200 υπάρχουν 20 σήμερα, που ξέρω ποιοι είναι, οι οποίοι θα μπορούσαν σήμερα να ήταν διεθνείς, γιατί είχαν μυαλό, είχαν σκέψη. Λοιπόν, αυτοί δεν θα είναι ποτέ. Γιατί ο ένας δουλεύει αυτή τη στιγμή, δουλεύει σε κάποιο σχολείο στα Γιάννενα, ο άλλος δουλεύει σε κάποιο σχολείο επάνω στο Πίνιο, ο άλλος δουλεύει σε κάποιο σχολείο στη Λάρισα, ο άλλος σε κάποιο σχολείο στα Κύθυρα. Λοιπόν, και λέω το εξής πράγμα. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν αυτό το ταλέντο και αυτές τις αξίες που τις ήξερα εγώ και τις ξέρω εγώ στο σχολείο, δεν θα μπορέσουν ποτέ γιατί δεν υπήρξε το πλαίσιο το οποίο θα τους αναδείξει. Λοιπόν, λέω, δεν λέω ότι 1200 είχαν τα ανανιούχοι. Λέω όμως από τους 1220, μα ούτε 20 δεν θα μπορέσουν ποτέ. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι απολύτω η τέχνη συμπεριφέρεται κοινωνικά, δηλαδή η ανάδειξη της τέχνης κοινωνικά γίνεται με βάση κριτήρια που δεν είναι καλλιτεχνικά. Είναι κριτήρια άλλου τύπου. Εάν είσαι ικανός και μπορέσει να μπει σε μια καλή γαλέρη, να μπει σε κάποιο διάβλο μέσα, μπορεί να περάσει προς τα έξω. Θα πω όμως και κάτι άλλο. Ότι έχει αλλάξει το πνεύμα του έξω και σε αντίθεση προς ό,τι λέμε η παγκοσμιοποίηση.
ότι σήμερα οι άνθρωποι κυκλοφορούν ελεύθερα, γιατί μπορούν να περάσουν μια χώρα, α πούμε, τα διαβατήρια χωρίς φραγίδες. Από την άλλη μας πλευρά, τα σύνορα είναι πολύ πιο ισχυρά. Δηλαδή, στη δεκαετία του 60 που έχω ζήσει εις βάθος στο Παρίσι, με τους 40-45 περίπου Έλληνες καλλιτέχνες εκεί, οι οποίοι σήμερα είχαν άνθρα τόσο μεγάλα, τεράστια άνθρα στον διεθνή τύπο. Από την εποχή εκείνη μέχρι σήμερα έχει αλλάξει το πνεύμα. Στη Γαλλία μπορούσε ο Κεσσαλής, ο Κανιάρη, να εκθέτει κάποια γκαλερίζη ή κάποια μικρή γκαλερί εκεί στο Σεν Ζερμέν, η οποία δεν ήταν, η οποία όμως ήταν ανοιχτή και ήθελε να παρουσιάζει καινούργια πράγματα. Ή ο Καραχάνης να εκθέτει τον αργαλιό, ένα αργαλιό που κουβάλλει από την Ελλάδα και ούτω καθεξής. Αυτά συνέβαιναν τότε, ήταν το πνεύμα ανοιχτό. Σήμερα το πνεύμα δεν είναι ανοιχτό. Δηλαδή δεν μπορεί ένας Έλληνας καλλιτέχνης σήμερα, αν δεν έχει χρήματα, δηλαδή δεν έχει μια οικογένεια που να το ενισχύσει οικονομικά, να μπορέσει να πάει να παρουσιάσει το έργο του έξω στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή οπουδήποτε. Με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον να έχει μπει ένα άλλο κριτήριο μέσα στην τέχνη. Και αυτό το κριτήριο πλέον είναι, αν θέλετε, είναι αυτό που λέω το οικονομικό, το οποίο δεν υπήρχε τότε. Δεν υπήρχε. Όταν σε αφήσω να πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Όταν ο Καλλιάρης, όταν ήρθε ο Μάνος ο Παπρίδης στο Παρίσι, τη δεκαετία του είχε στην δικτατορία επάνω και έψαχνε να βρει καλλιτέχνη να αγοράσει, το πήγε στο Καλλιάρη και του πούλησε και αγόρασε αμέσως από το Καλλιάρη. Μετά μου είπε ο Βλάσης, μου λέει Μανώλη, μου έφερε ένα πελάτη. Μου είπε, πάρε ένα έργο και να με ευχαριστήσει, μου είπε, έφερε ένα πελάτη. Θα του πάει να έχει πελάτη. Όμως δεν είναι μόνο αυτό να έχει τις ιδέες που είχε. Τι συμβαίνει λοιπόν, συμβαίνει ότι τις ιδέες δεν υπάρχουν πια ιδέες. Οι σχολές μας, οι σχολές, για να το λέω καθαρά, δεν διδάσκουμε στους καλλιτέχνες τη θεωρία όπως θα αντιληφθούν. Θεωρία ήξερε πιο πολύ ο Χατζηκυριάκος Νίκος ο Μόραλ, η γενιά του 30 η λεγόμενη, αν θέλετε, σε ένα πολύ περισσότερη θεωρία που πιστεύω σήμερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, δεν υπάρχει αντίληψη θεωρητική, δεν υπάρχει ανάλυση, δεν υπάρχει μια παιδεία η οποία του συγκρατεί, να του δημιουργεί καινούργια προβλήματα, με αποτέλεσμα ότι σήμερα με τον καιρό πλέον να υπάρχει αυτή η υποβάθμιση να βλέπουμε την εικόνα. Και να λέμε είναι η εποχή των εικόνων. Πράγματι, είναι αυτή η εποχή των εικόνων. Οι εικόνες επηρεάζουν τις εικόνες. Λοιπόν, βλέπουμε εικόνες και δεν βλέπουμε τι εννοούν οι εικόνες. Και μπορούμε να επαναλαμβάνουμε τις εικόνες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι μίλησα πάρα πολύ σήμερα. Αλλά γράψω τα πράγματα τα οποία δεν έχω ζήσει από μέσα. Μην το πει στη σχολή καλότερα, εκεί βλέπω σε τα προβλήματα. Βλέπεις ότι παρόλο που με το Μανώλη έχουμε μία διαφορά ηλικίας, περίπου τα ίδια λένε. Δηλαδή, ότι. Είναι λίγο μικρότερος. Πιο επαναστατημένος. Δηλαδή ότι όλο το πράγμα είναι ιδεολογικό. Δηλαδή, αν πεις ότι α, τι ωραία, σταμάτησαν να υπάρχουν ιδεολογίες. Πού είναι το ωραίο. Θα μου πεις ιδεολογίες στυλ φασισμός, κομμουνισμός, δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για το ψάξιμο μέσα από άνθρωπο σε άνθρωπο, με την επικοινωνία, να ψάξουμε αυτό που τότε ασχοληθήκαμε και εδώ στην Ελλάδα, μόλις έφυγε η Χούντα, για τις μειοψηφίες που ήταν οι μειοψηφίες. Μειονότητες. Που ήταν οι γυναίκες, οι ομοφιλόφιλοι, οι τρελοί. Πλειονότητα ήταν οι γυναίκες, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε ήταν έτσι το ψάξιμο. Αυτά όλα γίνανε. Και όμως τώρα επιτρέπονται όλα και όμως τίποτα δεν μπαίνει με προβληματισμό στη ζωή του καθενός. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει πρόβλημα στην καθημερινότητα. Αυτό, όσο χαζοχαρούμενος να είναι κανείς, όσο και αν προσπαθεί να μην στεναχωρηθεί, ζει με προβλήματα. Δεν μιλάω για την Ελλάδα της κρίσης. Μιλάω για όλο τον καπιταλιστικό χώρο. Αυτή στιγμή το σύστημα ικανοποιεί τις ανάγκες της χαράς, του έρωτα, της ειδομής, της καθημερινής δηλαδή διαβίωσης με έναν καλό τρόπο, τότε το σύστημα λειτουργεί σωστά. Από την ώρα όμως που υπάρχει κρίση συστήματος, και όχι κρίση τώρα οικονομική, κρίση του συστήματος, είναι μεγάλο γεγονός. Άσχετο καλλιτέχνες παλιά το αντιμετωπίζαμε και το θέταμε στη δουλειά τους και μες στην καθημερινότητά τους. Τώρα δεν τίθεται. Κι όμως υπάρχει κρίση. Έχουμε το Instagram, έχουμε το Facebook, έχουμε όλα τα social media, έχουμε όλα αυτά, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είμαστε χαρούμενοι. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτό το μεταμοντερνό ήταν μια επικάλυψη. Μια επικάλυψη, μια επιχρήσωση, αυτό το outlook που ήρθε εδώ έδειξε ακριβώς αυτή τη χρυσόσκονη που μας κρύβει την ουσία. Εγώ τελειώνοντας ήθελα να πω ότι την περίοδο του Μανώλη, πολύ πιο πριν, εγώ το θυμάμαι από τη Ρουθ Φράγκερ
μου διηγεί το τι γινόταν στη Νέα Υόρκη. Που λέγανε, α, ήρθε ο Πικασό, πού θα τον βγάλουμε, γιατί ήτανε, μιλάμε τώρα, 46, 47, ήτανε γνωστοί οι καλλιτέχνες μεταξύ τους. Και ξαφνικά γύρω στο τέλος του 60, πιες 70, γίνανε 100.000 καλλιτέχνες. Γιατί εκεί ήταν το κέντρο της αγοράς και πλακώσαμε όλοι οι καλλιτέχνες παγκόσμιοι. Και μετά δεν ξέρω πόσοι μαζεύτηκαν. Είναι όλοι αυτοί που βγαίνουν από μια σχολή, είναι όλοι αυτοί που βγαίνουν από μια σχολή φιλοσοφική φιλόσοφη. Είναι όλοι αυτοί που βγαίνουν από μια σχολή τεχνών καλλιτέχνες. Όχι. Δεν είναι. Ενδιαφέρονται. Είναι πολύ σημαντικό ο πολιτισμός να έχει τέτοια μάτια που να έχουν σπουδάσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι πίσω από την εικόνα υπάρχει ένας προβληματισμένος άνθρωπος, και έτσι εγώ θέλω να τελειώσω, ένας προβληματισμένος άνθρωπος που αγωνιά για το αύριο, για το αύριο του πλανήτη, για το αύριο του χώρου του, ο χώρος μας λέγεται Ελλάδα, για το αύριο του ίδιου του ανθρώπου. Όσοι δεν είναι μέσα σε αυτή τη μικρή τριάδα που είπα, λειτουργούν έτσι που καταστρέφουν αυτή τη τριάδα. Άρα αν έχει περάσει, και εγώ πιστεύω ότι έχεις δίκιο σε αυτό, ότι έχει περάσει ότι είχε μια κοινωνία αφασική, αφασίας. Απλώς είναι μια κοινωνία που καταστρέφει τα πράγματα. Ήρθε η ώρα, νομίζω, να διευρύνουμε την κουβέντα. Οπότε, όποιος θέλει να πάρει το λόγο, κάποιον βλέπω εκεί πίσω που νομίζω ότι θέλει από ώρα να πει κάτι. Ιστορικός, καλλιτέχνης, ηθοποιός από πίσω. Μου άρεσε πολύ η μειονότητα. Ναι, καλά, εντάξει, το γνωστικό φιλίτερο. Αυτό τότε έτσι ήταν όμως. Όταν βγάλαμε το αμφίλ, εγώ ετεροφιλόφιλος, με συγχωρείς όλη μειονότητα του αντιμετωπίζαμε. Και υπερκαταπιεσμένοι. Ας αφήσουμε και τους κουκουέδες που βγαίναν από τις εξορίες, τους κυνηγάγανε. Μας δείχνει αυτό για τον μοντερνισμό, έτσι. Για πες τα. Ηλία, θες να πες. Όχι, όχι, όχι. Είπατε τόσα πολλά, τόσο έτσι διαφορετικά σύμφωνα. Ό,τι και να υποφύγει, θα είναι ακόμα ένα κουφλάκι πάνω που ήδη κάπως πρόκειται να μαντρώνει. Δεν υπάρχει δηλαδή τη συζήτηση με τρόπους που το κάνει. Α, ναι. Ναι, υπάρχει ένας μοντερνισμός που είναι καλός και ένας μεταμοντερνισμός που είναι κακός. Εσύ πώς πες μπαλά. Έτσι λες, κάνε άσχημα πράγματα. Για μένα. Και ας μην ξεχνάμε στο κάτω καζαφούς, ότι ο μοντερνισμός ήταν και μια κριτική στο μοντερνισμό. Γιατί. Τι κακό έκανε ο μοντερνισμός και το ασκήθηκε κριτική. Μήπως η αναποτελεσματικότητα. Άλλαξαν οι συνθήκες, νομίζω. Όχι, όχι. Κέρδισε ο καπιταλισμός, ο δωρεματικός. Άλλαξαν οι συνθήκες. Αυτό έγινε μετά. Όχι, όχι, τότε, τότε. Το 1973 και το 1975, όταν θεωρητικοί όπως ο Λιωτάρ, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και άλλοι, γράψανε λακωνιστών με τους μοντέρνους, με τα λιμπίδια, με τα λιμπίδια. Άσκησαν να μην εμφανιστεί η οικογενειακότητα, άλλωστε η κρίση του πετρελαίου που ανέφερε ο κ. Παυρομάτης γίνεται μόλις το 1973. Την ίδια χρονιά ήρθε ο Λιωτάρ το λιμπίδια, να δεν φάνω. Ναι, αυτό περισσότερο για τους αρχιτέκτονες που ασκεί μια κριτική στον μοντερνισμό ως ανεπαρκή. Και αυτό το πράγμα συμπληρώνεται αργότερα με τους λεγόμενους μεταδονικούς κτλ. Οι οποίοι χαρακτηρίζουν τον θεωρητικό χώρο με μια αναστροφή ως οι κακοί μεταμοντέρνοι. Οι οποίοι δεν ήταν κακοί μεταμοντέρνοι, τουλάχιστον η πλειοψηφία από αυτού. Ήταν αυτοί οι οποίοι τόνισαν τις αδυναμίες λειτουργικότητας του μοντερνισμού, οι οποίοι τους παρουσιάζεται λίγο, ας πούμε, ως τι καλά που ήταν τότε, που ήταν η συγκλήτηση, που ενδιαφερόταν για τον άνθρωπο, για το μέλλον κτλ. Σχεδόν σαν ο Πικάσο, ας πούμε, να ήταν μια φιγούρα που έλεγε κάτι πέρα τον ουρανό, να χωρίς να ξεχνάμε όλους αυτούς τους ρόλους που ο μοντερνισμός έπαιξε μεταξύ του Μεσοπολέμου, την περίοδο του Μεσοπολέμου, μετά από δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κλπ. Θέλω να πω έτσι για να το πάω σύντομα. Όχι, το πασίτομα, η κριτική είναι ό,τι πιο δημιουργικό.
Η κριτική του μοντερνισμού. Δεν είναι κριτική τώρα. Όχι, ο Λιωτάφ είναι δημιουργική κριτική. Και καλά έκανε. Κοίτα, εγώ δεν κάνω κριτική αυτή τη στιγμή. Η κριτική είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο χρειάζεται και χρόνο και πολλά άλλα. Αυτό που κάνω είναι μονάχα ένα σχόλιο πάνω στην εικόνα που μου έδωσε η συζήτησή σα σε μένα. Γιατί μπορεί κάποιοι άλλοι να την έχουν προσλάβει πολύ διαφορετικά. Ότι υπάρχει από τη μία μεριά ένας μοντερνισμός που είναι καλό πράγμα και οι καλλιτέχνες του μοντερνισμού καλοί άνθρωποι, καλοί καλλιτέχνες και μετά ένας μεταμοντερνισμός ο οποίος ταυτίζεται με την κατανάλωση και με όλα τα κακά της μοίρας που διέπουν αυτή τη στιγμή το σύγχρονο κόσμο που στο κάτω κάτω στροφής τα εργαλεία της τέχνης δεν υπάρχουν να το ερμηνεύσουν. Και ότι να, σήμερα έχουμε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, ενώ τότε ήταν λίγοι και καλοί. Ένα σχόλιο πάνω σε, αυτό το μάιλο, σε αυτό το καθρέφτισμα, του καλού με του κακού, πάνω σε αυτό. Και είναι λιγάκι πιο πολύπλοκο. Είναι πολύ πιο πολύπλοκο. Εσύ, για παράδειγμα, με αυτά τα έργα τα οποία κάνεις, ανήκεις για μένα, έτσι, μέσα σε ένα ερευνητικό μοντέρνο, σαν να μην συνέβη αυτή η διακοπή του μεταμοντέρνου. Αλλά εγώ προσπαθώ να φωτοξινωθώ από την διακοπή. Όχι, όχι, όχι. Με αυτά που κάνεις, τα games, λέω πώς σε χαρακτηρίζουν. Ή με αυτά που κάνετε μαζί με την... Εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα τι κάνετε. Όχι, μα έχει σημασία. Γιατί βλέπεις ότι εγώ δεν σε χαρακτηρίζω με το μοντέρνο, γιατί αυτό που κάνεις είναι έρευνα πολύ σύγχρονη και πολύ ιδιαίτερη για το χώρο της Ελλάδας. Δηλαδή, αν πει ότι γινόταν στην Αμερική, θα έλεγα ναι, βέβαια είναι κοινότητα. Αλλά για την Ελλάδα είναι σπάνιο που το κάνει. Και όμω το κάνει. Και με τι κόπο κυνηγά να βγάλει τα λεφτά για να μπορέσει να τα κάνει αυτά. Ένα δεν έχει σχέση για αυτό. Πώ δεν έχει σχέση, όλα έχουν σχέση. Άρα για μένα έχει σχέση. Δηλαδή, μου μιλάει για την εξαγωγικοποίηση, δηλαδή και εγώ συμφωνώ ότι αν όχι ο όρο ο μεταμοντερνισμό είναι επιτυχή, υπάρχει όμω ένα μέρο του μοντερνισμού, μεταμοντερνισμού και πολύ σημαντικό. Και υπάρχει αυτή η συζήτηση που είναι κριτικό και ακριβώς αυτό το παράδειγμα με το ήθελα να πω για την κοινωνία, διότι θεωρώ πολύ σημαντικά αυτά που κάνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μαζί με την Δάφνη. Πάνω στο βέβαια, πάνω στο ζήτημα της απογευματοποίησης, είναι παράδειγμα ότι η παγκοσμιοποίηση έχει ανοίξει, και νομίζω ότι το λέτε έχει ανοίξει με κάποιο τρόπο, όλα χρειάζονται χρηματοδότηση, αλλά έχει ανοίξει την επικοινωνία, δηλαδή δεν είναι μόνο τα ελληνικά. Και εγώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που είπε ο κ. Μοβλωμάτης, που έβαλε το θέμα της θεωρίας, που θα συμφωνήσω πάρα πολύ και το παρακολουθώ. Και θα έλεγα ότι αυτό που είπατε λοιπόν για τη θεωρία, που συνεχίζουμε να έχουμε έλλειμμα στις σχολές μας, πιστεύω, δηλαδή τώρα αρχίζει να χτίζεται ίσως κάτι, αυτή η μεγάλη παράδοση της διαλυτικής που λένε κάποιοι καλλιτέχνες, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο για να δημιουργήσει ένας καλλιτέχνης ή ο φοιτητής μας που τώρα είναι στο σχολείο. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι αυτή η σκέψη κριτική που οφείλουμε να δώσουμε στους φοιτητές μας και δεν μπορούμε, μπορεί να το κάνουμε ως άτομα, αλλά δεν υπάρχει πολύ σημαντικό πλαίσιο. Αλλά το πλαίσιο δεν είναι μόνο τα χρήματα. Και το συνδέω με την ομάδα αυτή, γιατί εκεί δεν είναι μόνο ότι μπορεί να βρει κανείς την χρηματοδότηση, πιθανώς και ευκολότερα από το παλιότερα, είναι το θέμα των θεωρητικών εργαλείων. Άρα λοιπόν τα πλαίσια είναι και αυτό το πράγμα, το οποίο λυπάμαι να θεωρώ ότι ακόμα είμαστε πολύ αδύναμοι. Δεν το δίνουμε, πιστεύω, ακριβώς στους νέους για να προχωρήσουν, μόνο όσοι το βρίσκουν μόνοι τους. Από την άλλη θα συμφωνήσω ότι σε κάποια έργα, είτε είναι αυτό, δεν ανάγκη να είναι η απολύτως προχωρημένη τεχνολογία, μια κατηγορία της video art. Ξέρουμε ότι ποτέ στα δικά μας πανεπιστήμια, εκτός αν γίνει ένα φοβερό θαύμα, και έχει απλώς μπορούμε να την κρίση να εξελωθεί, αλλά με την κρίση δεν μπορούμε να έχουμε αυτό που έχει το εργαστήριο ενός πολύ καλού καλλιτέχνη στο Εξήμιο. Δηλαδή ναι, υπάρχει και αυτή η πλευρά, αλλά ξεκινήσουμε με τα κριτικά εργαλεία. Τα εργαλεία μας θα χασμούν, της θεωρίας, την ιστορία, το συμπροσωπίζουν. Και μπορεί και εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι άσπρο μάλλον η κατάσταση, δεν είναι παγκοσμιοποίηση. Γιατί και εδώ ήθελα και μία ερώτηση να σα κάνω για το ζήτημα τη παράδοση που βάλατε. Ποια παράδοση εννοείται, μία διεθνή παράδοση, ποια του μοντερνισμού, γιατί ένα νέο σήμερα Έλληνα πιστεύετε ότι εάν το εννοείται αυτό, εάν δεν το εννοείται τη διεθνή
παράδοση, αν εννοείται αυτό που έψαχνε και η γενιά 30 σε εισαγωγικά γενιά. Γιατί πιστεύετε ότι ένας νέος σήμερα στην Ελλάδα ταυτίζεται μόνο, μπορεί να ταυτίζεται μόνο με τη λαϊκή παράδοση, μπορεί να ταυτίζεται με κάτι που στην τελική ανάλυση δεν είναι και μόνο ελληνικό. Είναι ευρύτερο. Και δεν νιώθει ότι πατάει σε ένα έδαφος που υπάρχουν και άλλα πράγματα από άλλες χώρες. Τι, ποια παράδοση ήθελα να ρωτήσω να μας διευκρινίσετε όταν λέγατε ότι θέλουμε να μας επιβάλλουν μια ομογενοποίηση της παιδείας, ενώ θα μπορούσαμε να αντλούμε από τη δική μας παράδοση. Πριν απαντήσει ο κύριος Μαυρομάτης για το θέμα της ομογενοποίησης, όταν λέμε παγκοσμιοποίηση, νομίζω κάποια στιγμή το είπα, δεν μιλάμε για το διεθνισμό. Λοιπόν, παγκοσμιοποίηση σημαίνει παγκόσμια αγορά. Το ότι μέσα από το διαδίκτυο μπορούμε να βρούμε υποτροφίες, μπορούμε να βρούμε ανοίγματα επικοινωνίας σε άλλες χώρες, να ψάξουμε για χρηματοδότες, αυτό είναι ένα τεχνολογικό επίτευγμα που όσο υπάρχει στα χέρια της εξουσίας, των κυβερνώντων, αυτών που καθορίζουν τον πλανήτη, τόσο και εμείς μπορούμε ελάχιστα να το χρησιμοποιήσουμε. Μην μπερδεύουμε την παγκοσμιοποίηση με κάτι το ανοιχτό. Και η επικοινωνία είναι στις κοινωνίες που έβαλες όμως είναι πολύ σημαντική. Ναι, α, περίμενε τώρα. Ναι, όταν λες για το άσπρο μαύρο και τελειώνω, εγώ ήθελα να πω ότι δεν βλέπω άσπρο μαύρο, διότι βλέπω μόνο το άσπρο και τη συνέχεια του άσπρου. Το μαύρο τελείωσε. Τελείωσε και μείνανε κάποιες στάχτες. Δηλαδή, όταν πρωτοξεκινούσε το μεταμοντέρνο, τι είδα. Είδα στην... ξέχασα και το δρόμο, το έλεγα και στον Ηλία πριν, η Μαντάμ Τουμό, η δήμαρχος, άνοιξε κάποιες γκαλερί, τέλος πάντων, κοντά στο Υπουργείο Οικονομικών. Α, Avenue Louis Weiss, λέγει. Η μία γκαλερί, Louis Weiss, παρέμεινε. Άνοιξε αλλιώς 25 γκαλερί. Εκεί ο Νικόλα Μπουργιό έβαλε τη γενιά του 90, καταρχήν. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι το τέλος του 90 δεν υπήρχε ούτε γκαλερί, ούτε καλλιτέχνης. Από όλους αυτούς του Μονή το Ολίβα. Ποιος έμεινε. Μείνανε 2-3 Ιταλοί. Ο δικός μας ο Κώστας Βαρότσος, ο οποίος μπήκε μέσα σε αυτό το κίνημα σε εισαγωγικά καθαρά εμπορευματικούς λόγους, αλλά είχε τη δική του προσωπική γραμμή. Πρέπει να δούμε και το αποτέλεσμα. Πέστε μου λοιπόν καλλιτέχνες, διότι όταν λέμε για το pop είναι ένα κίνημα. Συνεχίζει ένα κίνημα ο Jeff Koons. Δεν είναι μεταμοντέρνο κίνημα, είναι ένα και έχει μια προσωπική δική του παρέμβαση, γυμνός με την Τζιτσιολίνα να κάνουν έρωτα, είναι δικά του πράγματα. Δεν είναι ακριβώς ανάγνωση μεταμοντέρνο. Αν μου πείτε μεταμοντέρνο, καθαρό μεταμοντέρνο, εκείνη τη περίοδο που υπάρχει ακόμα, θα σας πω μπράβο, αλλά δεν υπάρχει. Σβήνουν. Θα μου πείτε γιατί οι καλλιτέχνες πρέπει να υπάρχουν για πάντα. Ούτε αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όμως ότι αυτή η περίοδος, εάν είχε επιτυχία, και αυτό θα ήταν κάτι που θα έλεγε και ο Καστοριάδης, εάν είχε επιτυχία αυτή η περίοδος, η μαύρη, όπως σωστά βέβαια το παρατήρησε η Λία, ότι κάνω αντιπαραβολή, εάν είχε επιτυχία όμως, αν είχε πετύχει, θα λέγαμε, α, είναι μια πολύ ευτυχισμένη περίοδος, είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι. Δεν είμαστε. Θα μπεις στο μοντέρνο ήμασταν. Όχι, δεν ήμασταν. Υπήρχε όμως μια κριτική σκέψη που δεν υπάρχει τώρα. Θα μπεις, ναι, αλλά έγινε δεύτερος παγκόσμιος. Δεν συμφωνώ. Σα ίσα, εγώ νομίζω ότι υπάρχει υπερπληθώρα κριτική σκέψη και γι' αυτό θόρυβος. Σκέτος θόρυβος. Όχι. Δεν λέω ότι η κριτική σκέψη σήμερα είναι θόρυβος. Υπάρχει μια υπερπληθώρα κριτική σκέψη στους καλλιτέχνες. Ενικά. Όχι, για τους καλλιτέχνες. Δεν πρέπει να μιλάμε για τους καλλιτέχνες. Γιατί αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τώρα... σήμερα η ρόλη καλλιτέχνη, επιμελητή, θεωρητικού είναι πιο αρτιστική. Αυτό είναι ένα θέμα. Ναι, θέμα. Λοιπόν, γενικά υπάρχει, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, είπες ότι εσύ ο κύριος Μαυρομάτης, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, ότι μπορεί να βάλει σε ένα κασάκι ανάπτυξη σε μια εκθέση και να ένα τεράστιο κείμενο. Ναι, οπότε ακόμα και εκεί μπορείς να αφήσω τον καλλιτέχνη με κάποιο τρόπο διαπλανδίζεται και παρουσιάζει μια ηλουστρέσιο, μια ηλουστρασιόν ενός κειμένου. Η ολόκληρη ντοκουμέντα, ας πούμε, που είδατε, πάνω κάτω αυτό. Δεν ήταν μια καθηγητή θεωρητική τοποθέτηση,
ένα συγκεκριμένο, μια χρονικότητα που έγινε στο Ιάν Τεσάνο τον Πολυκρισιάνο, μια σειρά συζητήσεις και μετά ήρθαν κάποια έργα τα οποία ήταν αλληλουστρέιν, δηλαδή με κάποιες απόψεις, έτσι δεν είναι το κάτω. Το θέμα λοιπόν δεν είναι ότι δεν υπάρχει κριτική σκέψη. Υπάρχει, αλλά υπάρχει τόσο πολύ και υπάρχουν και τα μέσα σήμερα, το διαδίκτυο και οι παραφιάδες αυτού, που μπορούν να τις διακινούν. Οπότε είναι, το πω λιγάκι έτσι, λίγο μπακάλικα, είναι τόσο πολλοί αυτοί που κάνουν broadcast, που δεν υπάρχει κανείς για να κάτσει κάτι και να ακούσει. Καταλαβαίνεις. Είσαι μπερδέτη δηλαδή η τεχνολογική μορφή που έχει ο κόσμος σήμερα. Καθώς συμμετέχουν. Είναι ένα ένιγμα αυτό που συμβαίνει. Και η λέξη μεταμοντέρνο δεν αρκεί για να το χαρακτηρίζει. Όχι, εγώ νομίζω ότι θα μπορούσες να πεις ότι είναι η συνέχεια του μοντέρνου. Δεν είναι αυτό. Κοίταξε, την περίοδο που ξεκινάνε οι τεχνολογικοί καλλιτέχνες, έτσι είναι περίοδος αμέσως μετά το Παγκόσμιο Πόλεμο, το δεύτερο. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε σήμερα σαν τεχνολογικά επιτεύγματα είναι επιτεύγματα του 60, του 50. Είναι συνέχεια. Έτσι, και στο Μεσοπόλεμο. Έτσι. Άρα θέλω να πω ότι όλο. Ναι, πριν το δεύτερο. Όλο το τεχνολογικό που έχουμε και το World Wide Web είναι πράγματα τα οποία είναι από παλιά. Και δεν ήταν ακριβώς εμπορευματικά. Βγήκε από τους φυσικούς, σαν έρευνα στο CERN, βγήκε από διάφορα. Άρα, αυτό που σήμερα έχουμε στα χέρια μας και πράγματι υπάρχει, για μένα, Ηλία μου, είναι ότι το κριτικό πνεύμα που λες ότι υπάρχει, υπάρχει πολύ λίγο, υπάρχει πάρα πολύ μπλα μπλα κριτικό, τουλάχιστον στο ΕΑΤΕΣΑ, πρέπει να σου ομολογήσω, ότι δεν έχω ξαναδεί πιο χαζούς φοιτητές να παρακολουθούν. Δηλαδή ήταν ένα χαζό πράγμα και η έκθεση της ντοκουμέντα τα 100 χρόνια, 100 μέρες, όχι, 100 μέρες που μας άφησαν στην ισχύα μας. Διαπευθύνεσαι σε μένα, όχι, δεν απευθύνω, γενικά. Να μην πέσει το σιωλό, εγώ τουλάχιστον, και μετά να μην μονοπωρεί εγώ σε άλλα παρατηρή. Τη συζήτηση δεν είναι σημαντικό, όχι και άλλοι άνθρωποι. Ο Μανώλης, αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να πω απλά πράγματα. Πρώτον, εκείνο το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα είναι, έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά το επίπεδο της παιδείας. Τα παιδιά που έρχονται, οι καλλιτέχνες που έρχονται και δίνουν εξετάσεις σε πολύ καλό τεχνό, έχουν μάθει να κάνουν ορισμένο τύπο σχεδίου, το οποίο κακώς μπορεί να αυτό ζητάει δυσκολίες, αυτή είναι μια ιστορία. Και μετά από ένα ορισμένο τύπο φροντιστήριο που κάνουν, που διδάσκει πώς θα κάνουν σωστά την Αφροδίτη, την Αμή κλπ. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι εξετάσει τι φορέ των έχουν μάθει χειρονομιακά, τεχνικά, πώς να στείλουν ένα κεφάλι, πώς να κάνουν τις σχέσεις, πώς να κάνουν τις γωνίες, να κάνουν όλα αυτά τα ψεύτικα πράγματα. Δεν έχει σημασία. Αλλά δεν έχουν μάθει να σκέφτονται. Λυπούμε πάρα πολύ. Αλλά το επίπεδο της σκέψης, με τα χρόνια, εγώ έχω ζήσει από την εποχή που άρχισε η σχολή το 85. Οι οποίοι είχαν παιδιά, είχαν φοιτητές που είχαν τελειώσει κολέγια, είχαν τελειώσει πειραματικά σχολεία κλπ. Και οι οποίοι είχαν ένα υψηλό επίπεδο σκέψης. Μέχρι τα τελευταία χρόνια, πριν φύγω από τη σχολή, όπου είδα πλέον το επίπεδο να είναι χάλια από πλευρά σκέψης. Δεν υπήρχε σκέψη, τεχνικές υπήρχαν. Δηλαδή ξέρανε πώς να κάνουν τα χρώματα, πώς θα κάνουν αυτό ή πώς θα κάνουν εκείνο. Αν να σκεφτούν πάνω σε αυτό, όχι. Τα κραπτά ήταν χειρότερα το 2010, τα τέλη, το 2000, το 2002 που έφυγα. Το 2002 τα κραπτά ήταν πολύ χειρότερα από αυτό το οποίο ήταν το 1985 όταν πρώτο μπήκα, το 1984. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Το επίπεδο αυτό δεν οφείλεται, είναι η γενική παιδεία που είναι χάλια. Πλήρως. Τώρα, που και μετά ο βερμπαλισμός, το να γράφουμε διάφορα πράγματα. Πάρα πολλά κριτικά κείμενα που διαβάζουμε είναι περιγραφές. Αναλύσεις λίγο. Ή αναλύσεις πάνω, που θα παραπέμπουν πάνω στο Λιωτάρ, στο Φουκό, δηλαδή τα κλασικά εκείνα τα οποία είναι, αν θέλετε, η σημερινή παιδεία. Όπως παλιά ήταν ο Σάρτρ, όπως ήταν ο στρουκτουραλισμός, αν θέλετε. Τώρα, το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι πέραν αυτού, το οποίο είναι ενδυμικό πρόβλημα στην Ελλάδα και το οποίο έχω ζήσει ως δάσκαλος, πέραν από αυτού, υπάρχει και το άλλο, το ταξικό. Και το ταξικό υπάρχει όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή τα παιδιά τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πάνε έξω, πηγαίνουν έξω.
όταν το δημοκρατικό υποτροφείο δίνει μία υποτροφία τον χρόνο και έχει 30-40 υποψηφίου για μία υποτροφία στο εξωτερικό, για δύο υποτροφίες στο εξωτερικό, οι υπόλοιποι και αν έχουν ακόμα αξία και ικανότητες, αν δεν έχουν αισθήματα δεν μπορούν να πάνε. Και πηγαίνουν εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα ή εκείνοι που είναι τολμηρά, φοβερά τολμηροί. Υπάρχουν, πολλοί υπάρχουν. Δεν μπορούμε να είσαι από ένα καλλιτέχνη να είναι τόσο τολμηρός ώστε να σηκωθεί να πει και θα πάω και θα ζήσω, δεν ξέρω πώς θα ζήσω εκεί, να πρέπει να πάω. Από την άλλη πλευρά, δεν σας κρύβω και το λέω αυτό το πράγμα, δεν το κρύβω αυτό που λέω. Ότι πάση θυσία, όταν εγώ ήμουν πρόεδρος 4 χρόνια και έδωσε 8 χρόνια, έδωσε τα πτυχία και τους έπαιζα πάντα μια ομιλία πριν, γιατί ήταν οι γονείς απ' έξω με τα λουλούδια και με τα πακέτα και ήταν οι φοιτητές τους δύναμη καθόλου. Τους έλεγα ότι πάση θυσία, προσπαθήστε με οποιοδήποτε τρόπο θα μπορέσετε, έστω και 2 χρόνια, να πάτε να ζήσετε κάπου αλλού. Να μάθετε ότι σκέπτονται διαφορετικά. Εγώ έχω ζήσει την ελληνική σκέψη. Δεν ήταν ιδηλιακή για μένα η περίοδος του 60. Η περίοδος του 60 ήταν η περίοδος κατά την οποία ελέγχονται μπούρδες στην Ελλάδα πάνω στην τέχνη και γράφονται μπούρδες. Και οι καλλιτέχνες που έκαναν πράγματα φιλολογικά και πράγματα που ήταν ηθογραφικά, ηθογραφίες έκαναν. Έχω γνωρίσει πάρα πολύ καλά και τον Βασιλείο, και τον Ζάκη και τον Τσαρούλη και τους πάντες. Λοιπόν, ηθογραφίες κάνανε. Λοιπόν, δεν μπορώ να ξαναγυρίσω σε αυτό. Εγώ σέβομαι την παγκόσμια αυτή σκέψη. Σκέπτομαι γιατί στο κάτω-κάτω σπούδασα στη Γαλλία, σπούδασα καλά εκεί. Έχω κάνει ορισμό πόσα πτυχία. Λοιπόν, σπούδασα αυτή την καινούργια μοντέρνα σκέψη. Και προσπάθησα και στο σχολείο να τη μεταφέρω όσο μπορούσα. Αλλά με μόνη διαφορά ότι το πλαίσιο είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν βοηθάει. Και κάτι άλλο ακόμα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν θεσμοί. Όταν έχει ζήσει στη Γαλλία και έχει ζήσει ότι υπάρχουν δυνατότητες για τον νέο καλλιτέχνη, για τον άλλο να μπορέσει κάπου να βρει μια διέξοδο, εδώ δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Εγώ κάνω τις φορές και όταν γνωρίζω στη Γαλλία, πολλές φορές και πριν ένα πολύ καλό θεσμό, θέλω ένα ξένο από το εξωτερικό σε στα πτυχία, από άλλη σχολή, από άλλη χώρα, για να ακούνε μια άλλη άποψη. Λοιπόν, και έβλεπε εκεί ότι ο φοιτητής, που δεν ήταν πάντα τόσο ταλαντούχος, είμαι σίγουρος δεν ήταν, είπε πράγματα που ήταν αρκετά κοινά. Είχε όμως ένα λέει, ερχόταν και το απαιτούσε, η Επιτροπή απαιτούσε να εξηγήσει γιατί κάνει αυτό και γιατί κάνει εκείνο. Αν να το πει στον Έλληνα, εδώ δεν ξέρει γιατί το κάνει, έτσι το αισθάνομαι, έτσι το αισθάνομαι, συγγνώμη, έτσι μ' αρέσει, έτσι το αισθάνομαι. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Θα πω και κάτι άλλο ακόμα. Οι παλιοί είχαν αυτές τις γνώσεις. Θυμάμαι ότι επί δικτατορίας, όταν πηγαίναμε με τα καλοκαίρια, δεν καταλαβαίνω στενά, δεν είχε δικτατορία. Παίρνω στο καλοκαίρι με τον Νίκο του Γεσσαλή. Λοιπόν, όταν κάναμε ένα μεγάλο ταξίδι και κατεβήκαμε κάτω, γυρίσαμε όλη την Ιταλία. Όλη την Ιταλία και φτάσαμε στο Αρέτσο και πήγαμε εκεί στο ψηφιό του Φραντσέσκο και είδαμε, αν θέλετε, αυτή την ιστορία του Σταυρού. Αυτά που μου είπε ο Νίκος τότε ήταν πράγματα που δεν διάβασα σε κανένα βιβλίο. Ήταν υψηλή ανάλυση. Είχαν μορφωμένοι αυτοί οι καλλιτέχνε. Ο Σεμεριτζίδη ήταν πολύ μορφωμένο. Όλοι του ξέρανε ιστορία. Ξέραν ιστορία. Σήμερα την ιστορία την έχουμε βγάλει τελείως από τη μέση. Το πρόβλημα είναι, ξέρουμε τι είναι ούτε καν μέχρι το 60, τι είναι μέχρι το 80. Δηλαδή τα τελευταία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Από εκεί μετά, έχουμε ταλέντα. Δηλαδή ούτε πιστεύω τώρα που είμαστε μικρή χώρα όπως η Δανία. Που είχε πει κάποιος, που είπε η Δανία, μια πόσο καλλιτέχνη έχει η Δανία. Με συγχωρείτε, δεν είναι σίγουρο ότι η Δανία με την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει πιστεύω, ένα πολιτισμό πίσω, έχει μια ιστορία. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι όλη αυτή την ιστορία της σκέψης που είχαμε πίσω με το Αριστοτέλη και με όλη τη φιλοσοφία της λογικής, αν θέλετε, δεν τη διδασκόμεθα. Είμαι μέλος της φιλοσοφικής εταιρείας, είναι καταπληκτικά συνέδρια. Εκεί να δείτε, όταν έρχεται ένας Κορεάτης, ένας έρχεται από το Ουσμπεκιστάν και σου μιλάει για τον Αριστοτέλη και κάνει καταπληκτικές ομιλίες, εκεί μένει έκπληκτος και λες, μα τι παιδεία είναι αυτή. Εκεί. Σιγά σιγά την έχουμε χάσει. Επιτρέψτε να πω αυτό το πράγμα. Δεν είμαι ούτε υπέρ ούτε εναντίον του μοντέρνου, ούτε υπέρ των κλασικών, ούτε υπέρ του εναντίον του μεταμοντέρνου, αλλά προσπαθώ να βρω μια ανάκρια τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Την οποία την έχω διανύσει στη ζωή μου, γιατί ο πιο μεγάλο όρο από όλου εδώ μέσα. Και όμω έχω διανύσει όλη αυτή την ιστορία. Έχω δει πολλά πράγματα. Και πραγματικά δηλαδή πιστέψτε με τραβάω τα μαλλιά μου. Θέλω να συμπληρώσω ότι ακριβώς το μαύρο άσπρο μπορεί να πάρει έναν άλλο τρόπο να το σκεφτεί κανείς αν εκτιμάει τα κινήματα ζωής, τότε θα καταλάβει ότι το τέλος των κινημάτων, το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό που έλεγα για τον Τσέλα και την Άρτε Πόδρα,
είναι και το ξεκίνημα ακριβώς αυτής της εμπορευματοποιημένης περίοδου του μεταμοντέρνου. Έτσι είμαι αναγκασμένος να κάνω μια αντιπαραβολή. Να μου πεις ότι υπήρξε ένα κίνημα του μεταμοντέρνου, ευχαρίστως να το μελετήσω, να το δω και να ενθουσιάσει να είμαι μαζί του. Αλλά δεν υπήρξε ένα κίνημα. Θέλει κάποιος. Δεν πειράζει. Ο κύριος Χίζας. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής, παράδειγμα, όσο δεν είμαι από την αρχή σε αυτή τη συζήτηση. Ότι υπάρχουν τρία θέματα τα οποία έχουν τεθεί και τα οποία χρήζουν έτσι πιο συγκεκριμένης έρευνας. Δηλαδή, όταν ακούω, ας πούμε, για τη μεταμοντέρνα ελευθεριότητα, η οποία τελικά απειλεί και τα ίδια τα θεμέλια της τέχνης, ισχυριζόμενοι ότι το οτιδήποτε μπορεί να εκλειφθεί ως εντελική παραγωγή, πρόκειται πραγματικά για υπονόμευση όλων των θεμελιών της. Αυτό εμένα με παραπέμπει στην ανάγκη μια συγκεκριμένης, ας πούμε, έρευνας πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό όσοι, ας πούμε, διατείνονται ότι οποιαδήποτε παραγωγή, οποιαδήποτε θετική σχέση των αγοραστών απέναντι στο αντικείμενο, συγκροτή και τεχνική ιδιότητα, η ιδιότητα φέρνουν τέτοιες. Το δεύτερο, αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως στην κυρία Μαρομάτια, τα πραγματικά, τους πραγματικούς φραγμούς που τίθενται στην διεθνή αγορά τέχνης ή, ας πούμε, στην διεθνή παραγωγή τέχνης, ας το πούμε, παρά την εκπρότητα όψη ως ελευθεριότητα και την κινητικότητα που υπάρχει μέσα στο διεθνή χώρο, που είπατε για τους συγκεκριμένους αποκλεισμούς που γίνονται de facto απέναντι είτε σε ανθρώπους που προσάρονται από δευτερόλεπτα σε άλλες χώρες, είτε σε ανθρώπους που είναι αποκλεισμένοι από κάποιες μεγάλες, έτσι, μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα, το οποίο συνιστά επίσης σε ένα θέμα ερευνητέρων. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα, λέω, αν είχα τα προσώπηση, δεν τα έφερα, αλλά δεν θα μπορούσα να το ξεπαστρέψω το θέμα αυτό με ένα προσλογισμό. Θα απαιτούσα, ας πούμε, εκτιμώ πολύ αυτό που είπατε, έτσι, αλλά θα ζητούσα από αυτό και μια τεκμηρίωση που θα ήταν χρήσιμο σε κάθε ένα που να εκφραστεί καλλιτεχνικά. Και προφανώς υπάρχει και το άλλο, το μεγάλο θέμα, δηλαδή της, ας το πούμε, της διεύρυνσης του καλλιτεχνικού χώρου, την έννοια ότι υπάρχουν όλο και περισσότεροι που προσφέρονται να δώσουν τον εαυτό τους σε αυτό το πεδίο και το οποίο επίσης θέλει μια ανάλυση. Αυτό εντάσσεται μέσα σε μια κοινωνία που λόγω μιας οικονομικής ευμάρειας, ας πούμε, επιτρέπει ανθρώπους να αποσπαστούν από τη συμβατική παραγωγή και να δουλέψουν σε άλλα πεδία. Είναι ένα θέμα, επίσης, ερευνητέων. Αλλά το άλλο, το οποίο, το κυρίως ζήτημα μου, το οποίο έτσι, είναι πιο ερευνητικό από όλα και το οποίο αναφέρει και στο Κωστή, είναι το θέμα, ας πούμε, του Big Bang, το οποίο για σένα, έτσι από παρακολουθώντας την πορεία σου, βλέπω ότι είναι πάρα πολύ καθοριστικό για τέλους. Δεν θέλω να υποστηρίξω βέβαια ή να προσκονήσω άλλες εξισώσεις οι οποίες, ας πούμε, αντιφάσκουν με την άποψη του Big Bang. Επειδή έχω μια σχέση με τον Ευθύχη τον Τσάκη, που είναι αντίπαλος θεωρίας, δεν έχω ενστερνιστεί την αντίπαλη άποψη εύκολα. Αλλά σκέφτομαι το εξής, ότι ενώ η θεώρηση της αρχικής έκκλησης, όπως περιγράφεται από διάφορους αναλυτές, είναι πραγματικά συναρπαστική και ένας που έχει καλλιτεχνική φύση, ας πούμε, τσίγλιζε, ας πούμε, το πρωί με το άλλο πρωί να κάνει κάτι πάνω στο δωμάτιο. Πιστεύω, ας πούμε, ότι στον περίγυρο μας διαδραματίζονται έτσι γεγονότα, τα οποία είναι τρομερά έτσι συγκλονιστικά. Και έβαζα, ας πούμε, στις πράγματες κάποιον δημοσιογράφου Αττικά Κυπριακή, ο οποίος έκανε κάποιες περιγραφές για τον χρόνο. Τρομερές εικόνες. Τρομερή παραγωγή, ας πούμε, ενός νέου κόσμου και τέτοια. Δηλαδή, κάπου είμαστε και στις απαρχές μιας εποχής που είναι αντίστοιχη με αυτή το 15ο-15ο αιώνα, όταν ξεκίνησε ο Βάσκο δε Γκάμα, όταν ξεκίνησε, ας πούμε, και έτσι με όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και χωρίς αυτή τη θεωρία, την οποία εγώ δεν έχω να.
και πρέπει να την θεωρία, πιστεύω ότι υπάρχουν συναρπαστικές εικόνες κεραυνών και εκπληκτικών διαδικασιών και δεν μπορούν να προσθέσουν, ας πούμε, ένας μιας ελληνικής παραγωγής. Εγώ δεν είμαι με ενδιαφέρει το Big Bang σαν θεωρία, αλλά μου αρέσει σαν σκέψη ότι ξεκίνησε από μια έκπληξη. Και εξάλλου οι κεραυνοί είναι το συμπολιτικό ενδεχόμενο δύο μορίων. Οπότε όταν δύο μόρια συμβουστούν, πάνω με κεραυνό συμβολούνται. Αυτά λέω το εξής, ότι έγινε με τον ευτύχη δηλαδή που τα συστάμε στην ηλεκτρολογία, έτσι στην ψηλή τάση που δουλεύω για να κάνω τον κεραυνό, είναι αναγκαία να τα σκεφτείς. Αλλά αν έγινε έτσι όχι ο κόσμος μας, εντάξει. Ένας οπαδός του Big Bang, όπως είναι ο Γραμματικάκης, ναι. 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 Και να είναι ένας παρέμβημα του Βερολίνης, ο οποίος, ας πούμε, κάνει μια συγκρονιστική περιοδολόγηση του σύμπαντος, όπου η δεύτερη περίοδο δεν είναι, ξέρω, από τώρα μετά από 3.000 χρόνια, μετά από 10.000 χρόνια. Είναι περίοδοι που ξεκινάνε από εκατομμύρια σάντζε,
κατάσταση ξύλο, ας πούμε, να πούμε ότι θα έχει αντιστοιχεί. Το εισιτήριο αντιστοιχεί στην παλιά δική, το φυσικό μεταμοντέρνο. Είναι μη ατομικό, είναι ουδέτερο. Έτσι, ενώ η ταυτότητα που σε λίγο θα κουμπάνε πάνω στα μηχανήματα είναι ο πράγμα τη συμμετοχή ταυτότητα που πρέπει να κάνει στο μόνο πρακτικό του μόνο έτσι και κάτι τη πάρκη, α πούμε. Πέρα να δει στο μοντέρνο, το άλλο δει στο μοντέρνο. Νομίζω ότι αυτή η ταυτότητα είναι μια πραγματικότητα έτσι λίγη χασμένη, όπου για μένα η μεταμοντέρνα φτιάχνεται με το όλα συμπάρχουν με όλα, αυτό είναι ο τύπος, έτσι, η δομή ο κανόνας, και αυτό συνέβαινε ήδη ξέρω εγώ από την Αναγέννηση και μετά, σε πάρα πολλές ηλικίες, τους αρχικούς κήπους, από την τοπική αρχιτεκτονική, τον Βουλέ κλπ. Ενώ η μοντέρνα ήταν οι μηχανικές κατασκευές, οι κατασκευοδετών, και αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει μια μορφή για την τέχνη. Δηλαδή, αυτό που αυτό σας αποσχολεί είναι πολύ ότι ανήκουν και στο παρελθόν, γιατί έχει μια άλλη τέχνη, καινούργια, μια από τα keyboard, μια από τις καινούργιες τεχνολογίες, ψηφιακές κλπ. Δύο από τις καινούργιες συνθήκες του σώματος, έτσι που ένα μέσο είναι πάλι μοντέρνο. Σας ευχαριστούμε για την προσέγγιση αυτή την τόσο μεταμοντέρνα. Ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ο Καστοριάδης στο tract το οποίο δημοσιεύει και κάνουμε ένα γλυπτό μαζί για τα 200 χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης θέτει ακριβώς το πρόβλημα του μεταμοντέρνου ειδικά εμφανισμένο στην αρχιτεκτονική. Και όταν θεωρείται ακριβώς αυτούς τους δύο δρόμους με μια τέτοια σχέση, ήθελα να σας πω ότι μπορεί να χαρακτηριζόταν απλώς παλαιός δρόμος, αρχαϊκός δρόμος, δημοτικός δρόμος, θα μπορούσε να έχει πάρα πολλούς άλλους χαρακτήρες και να μην είναι αισθητικός. Ο Καστοριάδης δεν είχε ποτέ άποψη ότι τα δύο συνυπάρχουν. Υπήρξε πάντοτε ένας άνθρωπος όπου όλα πηγαίνουν με όλα, δεν είχε τίποτα να κάνει και με τέτοιους ανθρώπους ήτανε με συγκεκριμένες απόψεις, για συγκεκριμένους ανθρώπους και δεν πίστευε ότι όλα πάνε με όλα. Αυτό είναι που υπάρχει σήμερα και έχει δημιουργήσει μια αφασιακή λογική όπου όλα προσπαθούν να συντεριαστούν με όλα. Ο φασισμός δεν συντεριάζεται με τον αναρχισμό, ο αναρχισμός δεν συντεριάζεται με τους αντιεξουσιαστές. Ο εξπρεσιονισμός δεν συντεριάζεται με τον εμπρεσιονισμό. Δεν πάνε όλα με όλα. Έχουμε απόψεις, γι' αυτό είμαστε και άνθρωποι. Όσοι είναι όλα με όλα, δεν είναι άνθρωποι, ακριβώς είναι ισοπεδωμένοι και προσπαθούν φοβικοί, πιθανόν, ή τραυματισμένοι από προβλήματα, να τα δούνε ότι όλα είναι ευχάριστα και ταιριάζουν μεταξύ τους. Δεν ταιριάζουν. Και υπάρχουν ακριβώς και άσπρα μαύρα, υπάρχουν και εχθροί και είμαι από τους ανθρώπους που έχω απόψει. Το ίδιο και ο Καστοριάδης. Σας ευχαριστώ πάντως για την τοποθέτησή σας. Αυτό είναι ολική εκφόρτηση, ένας κεραυνός. Στην ψηλή τάση ονομάζεται ή τόξο, αυτά τα σχήματα, τα μπλουάτρα, τα οποία υπάρχουν στις μεγάλους πυλώνες στους ηλεκτρικούς, και η κεραυνή. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα φαινόμενο του κεραυνού. Έχω δουλέψει και στη Γαλλία με αυτά, έχω δουλέψει και στα ερευνητικά εργαστήρια της ΟΤΕΘ. Τα έχουμε μετρήσει, είναι απόλυτος κεραυνός και απόλυτο φυσικό φαινόμενο, απλώς ότι μπαίνει στην πρίζα. Δεύτερον, ο Walter de Maria είναι μέσα στο κίνημα της Λαντάρτα. Δεν παρήγαγε κεραυνούς. Έβαλε όμως πάρα πολύ ωραία πυλώνες, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν δεχτεί κεραυνούς. Δεν το ξέρουμε. Ο ίδιος μου είπε ότι η φωτογραφία έχει στο βάθος κάποιον κεραυνό.
και εν πάση περιπτώσει ήταν ένας από τους θαυμάσιους εκπρόσωπους της Λαντάν. Ευχαριστώ πολύ. Α, ο Μπέτον Καστοριάδη ανήκα στην ομάδα του Σοσιαλισμού ή Βαρβαρότητα, αν με ρωτάτε πολιτικά, και την ελληνική και την γαλλική, δηλαδή την περίοδο της Χούντας και την ελληνική στην Ελλάδα. Και δεύτερον, έχουμε κάνει ένα κοινό έργο στο kostis.gr. Υπάρχει στο Art Τέχνη, είναι δημοσιευμένο στα γαλλικά, που ακριβώς τα βάζει, το βάζω σε εισαγωγικά, αλλά τα είχε και με τους αρχιτέκτονες στη Γαλλία, τους μεταμοντέρνους και ακριβώς και με τον Λιωτάρ βεβαίως, διότι θεωρούσε ότι άνοιγε τον νοσκό του αιώλου απέναντι στις συμπεριφορές εκείνες όπου η συνείδηση επιτρέπει μια αξιολόγηση στο πώς θα ζούμε, γιατί ζούμε, τι θέλουμε να δούμε στο μέλλον αυτής της ζωής. Και όχι, τα δεχόμαστε όλα σαν ένα κύμα το οποίο από κάποιον καθορίζεται, διότι αυτή η μεταμοντέρνα περίοδος δεν ήρθε έτσι. Ξαφνικά έχουμε αυτό που λέμε το 98% του πλανήτη και το 2%. Παλιά δεν ήταν έτσι, δεν είχαμε 2% πλούσιους να καδονίζουν το σύμπαν και 98% κόσμου να δουλεύει για αυτούς τους 2%. Ήταν άλλη περίοδος. Και εκείνη η άλλη περίοδος επέτρεπε να αναπτυχθούν πάρα πολλά διαφορετικά κινήματα, είτε μέσα στην τέχνη είτε εκτός, αλλά πάντως να είναι από ανθρώπους οι οποίοι δεν τα βάζαν όλα σε ένα σακί. Σας κουράσαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.